Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Τι εβδομάδα τώρα να ευχηθώ. Τετάρτη είναι γιορτή, Παρασκευή είναι γιορτή. Πας Τετάρτη να πούμε στη δουλειά, δεν πας μάλλον. Αρχίζουν να πούμε, όχι το Άι Δημήτρη. Θα πας εκεί, θα κλείσει το κέντρο, θα αρχούν οι παπάδες να φωνάζουν. Θα γίνει εκεί του μυροβλήτη ιστορία. Θα έρθουν μετά την Παρασκευή 28 Οκτωβρίου, σου κόβουν την εβδομάδα. Να είσαι και δημόσιος υπάλληλος, δηλαδή πας αύριο στη δουλειά, Τρίτη. Πας το μεσημέρι να πούμε σχολάς και πας την άλλη Δευτέρα. Και γουστάρεις, πας εξοχικό, πας διήμερα, τρίμερα, τελευταία. Δεν έχουν λεφτά πάρα πολλά, αλλά τέλος πάντων μπορείς να την αράξεις την αρίδα σου. Θάνος Ερσέμης σήμερα. Ο Μπραντ Πιτ του αθλητικού Μετρόπολης, μάλλον του Μετρόπολης, γιατί δεν είναι μόνο αθλητικό πλέον, το Μετρόπολης είναι πολλά πράγματα μαζί. Κοινωνικό, πολιτικό, αισθηματικό, περδεγουά κατάσταση κτλ. Λοιπόν, στο production, ποιο είναι, ρε? Ο Εμίλιος Γαβριλίδης είναι. Ποιο είναι? Θα λέω Λευτέρης είναι. Αχ, δεν βλέπω. Λευτέρης Χατζιπαντελίδης. Δεν πήγες, ρε, στους Παραολυμπιακούς Αγώνες, δεν πήγες? Δεν σε πήραν φέτος? Τι, με το ΣΥΡΙΖΑ δεν σε παίρνουνε? Περιμένεις να βγει ο Μητσοτάκης να πούμε? Εντάξει, θα κάνεις κανένα δύο χρόνια υπομονή. Μετά σε παίρνουνε. Κομματικά πάνε αυτά, τι, κομματικά είναι? Λάκας είμαι. Ντροπίζω, ρε, να μιλάς έτσι στον συναδελφό σου. Εγώ μίλησα ποτέ με, κατά αυτόν τον τρόπο σε σένα, ρε βρωμόσκυλο? Θα τα πούμε στο διάλειμμα. Λοιπόν, για όσους έχετε πρόβλημα στήσης, δηλαδή δεν σηκώνεται ο γιαραμπής, ή από τα χρέη, από τις αρρώστιες στην οικογένεια, από τα μπιρ, τη φθορά και τα λοιπά, έχει τέτοιο θέμα. Πας στον Αβράμογλου, πες, άκουσα στην εκπομπή του Ραπτόπουλου ότι έχει ένα φυσικό Viagra. Τι σημαίνει το φυσικό Viagra? Το φυσικό Viagra είναι ένα Viagra και λέγεται Επιμέντιουμ, γιατί είναι καθαρά φυτικό αφροδισιακό προϊόν. Το βρίσκεις, επαναλαμβάνω, στον Αβράμογλου και είναι ένα φυτικό Viagra. Καθαρά φυτικό προϊόν με συστατικά το βασιλικό πολιτό. Δύο είδη ginseng. Όλα είναι φυτικά συστατικά δώρα της φύσης και μάλιστα η καρίνη είναι το σημαντικότερο. Εντυπωσιακά αποτελέσματα κατά της θητικής δυσλειτουργίας και αύξηση του αριθμού των σπερματοζωαρίων. Εντάξει. Τώρα κάποιος ο οποίος είναι 60 χρονών δεν τον νοιάζει αν έχει πολλά σπερματοζωάρια, αν πιτσιλάει τον κόσμο. Ο άλλος που είναι 25 και θέλει να κάνει κανένα παιδί 30 και τρελάθηκε και θέλει να κάνει παιδί στην Ελλάδα, τότε μπορεί να το πάρει, γιατί κάνει και αύξηση των σπερματοζωαρίων. Τι θα πει φυτικό? Φυτικό θα πει ότι είσαι 60 χρονών, έχεις και μια βαλβίδα κλειστή κτλ. Πας να πηδήξεις τη ρωσίδα στο ξενοδοχείο, παίρνεις το κανονικό το φάρμακο κτλ. Μπαμ, σου έρχεται ένα έβραμα. Έχουν βγάλει πολλούς τέτοιους από τα ξενοδοχεία έξω. Με το φυτικό προϊόν, τουλάχιστον είσαι σίγουρος ότι δεν θα κλείσει η αρτηρία. Τώρα, άμα σου ρουφήξει η ρωσίδα το μεδούλι, είναι τη ρωσίδα θέμα και δικό σου. Εγώ τολμώ να πω ότι είναι ένα σκεύος μικρό για 5-6 χρήσεις. Μοιάζει με μέλι και απλά το δοκιμάζεται. Μόνο στο Αβράμογλου, στην πλατεία του εμπορίου. Ο Αβράμογλου έχει ένα μαγαζί το οποίο είναι φανταστικό και έχει πολλά βότανα. Έχει δηλαδή χόρτα, χορτάρια, μυρωδιές, ιστορίες. Είσαι δηλαδή, θα ρίξει και μπαίνει στα βάθη της Ανατολής. Τέτοιες μυρωδιές παίρνει. Λοιπόν, όσοι λοιπόν θέλετε να αυξήσετε τις σεξουαλικές επιδόσεις, αντί για 2 να πυροβολείτε 3, αντί για 3 να πυροβολείτε 4, αντί για κανένα 1, θα πάτε στον Αβράμογλου, θα πάρετε το φυτικό Viagra και δεν θα έχετε προβλήματα αν έχετε κανένα ζάχαρο. Να πάρετε το άλλο το φάρμακο, το ζάχαρο να πάει από τα 2 στα 7 και να αποδημήσετε εις κύριον ιστόπων χλωερών, ιστόπων καταψύξεως, πώς το λένε, αναψύξεως κτλ. Λοιπόν, 9.55 καιρό, μήνυμα στο 54.340. Εδώ θα τα πούμε όλα χαλαρά. Σήμερα εβδομάδα είναι για το δημόσιο υπάλληλο. Του Αγίου Μυροβλήτη Δημητρίου την Τετάρτη, του 28 Οκτωβρίου που είπαμε λέει το όχι. Δεν το είπαμε εμείς, ο Μεταξάς το είπε. Από ό,τι ξέρω, ο Μεταξάς το είπε το όχι. Αν ήταν κομμουνιστής ο Μεταξάς, θα λέγανε ότι το είπε ο Μεταξάς. Τώρα που δεν ήταν αριστερός ο Μεταξάς και ήταν δεξιός και ακροδεξιός μάλιστα, και ήταν και τύπος ο οποίος ήταν, λέει, πώς το λένε, φασισταριό μεγάλο να πούμε. Σε αυτή την Ελλάδα ο φασίστας είπε το όχι. Ενώ οι προοδευτικοί τι είπανε? Είπανε, λέει, ναι. Εκείνο που τολμώ να πω είναι, σε αυτή τη Θεσσαλονίκη ψάχνω να βρω καμιά οδό του Μεταξά. Αντί για Μεταξά όμως οδό, το μόνο που βρίσκω είναι το κονιάκ τα Μεταξά, μετά από κηδείες και μετά από μνημόσυνα.
Άλλο μεταξά δεν βλέπω. Τέλος πάντων, αν ξέρει κανείς, αν υπάρχει καμία οδός μεταξά, καμιά πλατεία, κανένα αυτό να μας το πει για να το ξέρουμε. Πάντως, οδός Παπανδρέου υπάρχει. Οδός Καραμαλή υπάρχει. Οδός Μιχαλολιάκου θα υπάρχει. Οδός Φίστα, όχι του ηρωλόγου, του φίλου μου του Νίκου, που είναι εκπληκτικός. Του Νίκου, όχι Φίστας, Φίσας. Οδός Φίσα υπάρχει. Λοιπόν, οδός Μερκούρη υπάρχει, γήπεδο Μερκούρη υπάρχει. Αυτόν τον άνθρωπο που γιορτάζουμε 28 Οκτωβρίου, οδός μεταξά δεν υπάρχει. Και παρακαλώ, εγώ που είμαι αδαής αυτά, γιατί βλέπω 6-7 μάτς το Σαββατοκύριακο, 8 μάτς, και το μυαλό μου έγινε κουρκούτι να βλέπω την Άρσεναλ με τη Μίτλεσμο, να βλέπω την αδικία της Βαλένθια με την Μπαρτσελώνα, να βλέπω τον Ολυμπιακό με τον Μπάουκ, την Παιχνιδάρα να πούμε, να βλέπω τον Ηρακλή με τον προπονητή και με τον Μούση, να πούμε θα έρθει και είναι ξυλοκόπος της Άλπης, τον προπονητή του Ηρακλή κτλ. Λοιπόν, τι γνώμη έχω για τον τραγουδιστή Μανώλη Λιδάκη. Είναι ένας καλός τραγουδιστής, δεν τον έχω δει από κοντά. Είναι καλή παρουσία, θετικό το. Ήρεμη δύναμη θα τολμούσα να πω για τον Μανώλη το Λιδάκη. Λοιπόν, δεν τον έχω γνωρίσει, δεν τον έχω κάνει συνέντευξη. Ο φίλος ο 838. Ο 718 λέει: δεν έχουν λεφτά, λέει. Δεν υπάρχει, λέει, κρεβάτι εδώ και δύο μήνες ραπ. Στα τέτοια του λέει ο Έλληνας. Τα γούστα, λέει, θα τα βγάλει, λέει, και ας χρωστάει μια τριετία, λέει, έμφυα. Ναι, εντάξει, υπάρχουν αυτοί, φίλε. Δεν υπάρχει δωμάτιο, Τι λέει, μεγάλε. Τέτοιο πράγμα. Τι να πω, ρε φίλε. Λοιπόν, τα είπαμε το μεσημέρι, τα είπαμε το απόγευμα, αναλύσαμε το παιχνίδι. Είδαμε τις αδυναμίες του Ολυμπιακού στα center back, είδαμε την αδυναμία του Ολυμπιακού στα αριστερά back, είδαμε την ανυπαρξία του Φορτούνη στο πρώτο ημίχρονο, την αλλαγή που έκανε ο Ίβιτς λάθος, έβαλε το Χαρίσια πάνω του και πήρε μέτρα ο Φορτούνης. Είδαμε τη διαιτησία, την οποία έγινε μεγάλη κουβέντα. Σφαγές λέγαμε εμείς, οι άλλοι λέγαν όχι από κάτω. Αυτό δεν θα λήξει ποτέ, να πούμε, αυτή η ιστορία. Είδαμε τα ραδιόφωνα τα οποία δεν αφήσανε στον Ολυμπιακό να κάνουν την αναμετάδοση για πρώτη φορά, και μάλιστα ο Ολυμπιακός ζήτησε 20.000 ευρώ για να κάνει την αναμετάδοση. Η αλήθεια είναι ότι αυτά τα πράγματα θα έπρεπε να τα πει ο Ολυμπιακός πιο μπροστά, να πει δηλαδή μια εβδομάδα πιο μπροστά, θα στείλει στα ραδιόφωνα και να πει: ακούστε κάτι, παιδιά, εάν θέλετε να παίξετε Ολυμπιακός ΠΑΟΚ από τα ραδιόφωνα κάτω, να στείλετε άτομο, θέλουμε 20.000 ευρώ. Μάλιστα. Να προλάβει, ρε φίλε, το εμπορικό κομμάτι, έστω 4-5 μέρες, να μαζέψει 20.000 ευρώ, οι οποίοι θα είναι χορηγοί του αγώνα και θα πούνε το Σαββατοκύριακο πολύ καλά λόγια κτλ. Για να μπορέσει να πάει ο ρεπόρτερ του οριοδήποτε ραδιοφώνου και να κάνει, να πούμε, την αναμετάδοση. Είναι κάτι το οποίο είναι για πρώτη φορά, ναι. Πλατεία μεταξά ήταν ο Βαρδάρης. Ήταν. Τώρα τι είναι. Βαρδάρης είναι. Ναι, ήταν, δεν ξέρω. Τώρα τι είναι. Αυτή η Θεσσαλονίκη, ρε παιδί μου. Πρώτον. Αν έχει άγαλμα της Θεσσαλονίκης. Ποια ήταν η Θεσσαλονίκη. Η Γοργόνα, η αδερφή του Μεγαλέξανδρου, δεν ήταν. Ωραία. Ήταν και ωραία γκόμενα, να πούμε, από ό,τι έχω μάθει. Λοιπόν, έχουμε άγαλμα της Θεσσαλονίκης. Δεν υπάρχει άγαλμα της Θεσσαλονίκης. Ήταν, λέει, η Γοργόνα, η αδερφή του Μέγα Αλέξανδρου. Δεν έχω άγαλμα. Και στον ευεργέτη του ελληνικού έθνους, το φασισταριό, το μεταξά, δεν έχω οδό μεταξά. Διότι αυτός είπε όχι στους κατακτητές. Αντίθετα, ο Τσίπρας είπε ναι στους κατακτητές, και όταν πεθάνει μετά από 100 χρόνια ζωή να έχει να ζήσει, θα υπάρχει οδός Τσίπρα. Το εγγόνι μου θα λέει, ας πούμε, αύριο μεθαύριο, αν προλάβω και το δω. Και πάει μεγάλο. Ο Τσίπρας ποιος ήταν? Ένας πολύ μεγάλος πολιτικός, αγόρι μου, θα λένε στα σχολεία. Και την ημέρα που θα έχει πεθάνει ο Τσίπρας, θα είναι και εθνική γιορτή. Βεβαίως. Θα είναι και εθνική γιορτή. Αυτές οι γιορτές, επειδή δεν έχουμε πολλές γιορτές για τους δημοσίους, θα βάλουμε και μια γιορτή για τον θάνατο του Τσίπρα μετά από 100 χρόνια. Να ζήσει 500 χρόνια. Κάθε άνθρωπος που κριτικάρουμε ή λέμε καλά ή κακά πράγματα, να έχει υγεία, να έχει ευημερία και να ζήσει 500 χρόνια ο καθένας. Λοιπόν, τα άλλα που κάνουμε εμείς, που τους κολλάμε και μας κολλάνε, αυτά είναι άλλα πράγματα, να πούμε. Λοιπόν, να μην επαναλάβω τη μεγάλη παοκάρα που πήγε κάτω σαν τον επαρχιώτη, το Βλάχο, να πούμε, έχασε τις ευκαιρίες και μετά το 65 κλάταρε πάλι. Να μην πω πάλι ότι δεν έπαιξε με κόφτη, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έχει κόφτη στο ρόστερ του. Να μην πω γιατί δεν έβαλε τρίτο σέντερ μπακ ο Φουκαράς ο Ίβιτς, γιατί δεν είχε τρίτο σέντερ μπακ να βάλει στο ρόστερ του. Δηλαδή, θέλω να κρατήσω στο Καραϊσκάκι το 1-1. Και να έχω μια αντεπίδεση ακόμα, να το κάνω 1-2. Θέλω να θωρακίσω το κέντρο μου. Πολύ ωραία. Και θέλω
Επίσης, επειδή αυτός έβαλε ένα καρντόσο, ένα, ο οποίος δεν τραβάει του Ολυμπιακού, να βάλω δίπλα στο Βαρέλα και στο Μαλεζά και το Χατζη Ισαΐα 6 λεπτά, 7 λεπτά, να κρατήσω ας πούμε ψηλά τον αέρα. Να έχω και ένα δυο εξάρια, να κρατήσω χαμηλά τους μπουκαδόρους του Ολυμπιακού, γιατί έχω πέσει και τα λοιπά από απόδοση και από δυνάμεις και τον Ατάλο, και να μπορέσω να κλέψω και να ξαναβγάλω άλλη μια αντεπίθεση στο δεύτερο ημίχρονο. Μήπως και το κάνω το 1-1-1-2. Αντίθετα, το ρόστερ του ΠΑΟΚ μου λέει ότι εγώ δεν τους έχω αυτούς. Μετά, το είπα εγώ πρώτος, το είπα Αλέφαντος δεύτερος. Δεύτερος ήρθε. Ότι χτυπάς στην αδύνατη πλευρά του Ολυμπιακού με τον καλό σου τον παίκτη που είναι ο Ροντρίγκες. Τον Τζαλμακάμπος, κάποια στιγμή πρέπει να τον βγάλεις έξω, να βάλεις αυτό το Μιστακίδη. Γιατί αν ο Μιστακίδης δεν είναι το Έλλην, θα ήταν μια πολύ καλή μεταγραφή. Δηλαδή, φανταστείτε να ήταν ο Σακχόφ Έλληνας και ο Κανίας Έλληνας, ο Σακχόφ Έλληνας και ο Μιστακίδης να ήταν μεταγραφή. Ποιος θα έπαιζε βασικό? Εδώ είναι το ερώτημα. Έτσι, να γαργαλίσω λίγο το μυαλό των παοκτζίδων. Βάφουμε μαύρο το Μιστακίδη. Παίρνουμε ένα κάμελ, πάμε σε ένα αυτό, πώς το λένε, που βάφουν, ξέρω εγώ, τα παπούτσια. Τον κάνουμε εκεί, ξέρω εγώ, τον κάνουμε σαν τον Μποκολόκο, τον Πασκάλ, εδώ που έχουμε εδώ το μαύρο. Τον Πασκάλ, το δικό μας. Τον κάνουμε μαύρο το Μιστακίδη. Τραβάμε και ένα μαύρισμα τον Χατζη Ισαΐα και ερχόμαστε και τι κάνουμε? Λέμε ότι ο Σακχόφ είναι Έλληνας και ο Βαρέλα είναι Έλληνας, λευκός, το βάβουμε με λευκή μπογιά το Βαρέλα και λες ο μαύρος είναι ο Χατζη Ισαΐας ξένος και ο Βαρέλα είναι, να πούμε, να το βάψουμε άσπρο, να το κάνουμε Έλληνα. Ποιος ήταν καλύτερος, ας πούμε, εγώ να πω? Και να βάψουμε μαύρο και τον Μουστακίδη και να βάψουμε λευκό, ας πούμε, τον Σακχόφ, έτσι όπως είναι. Ποιος ήταν ο ξένος, ποιος πρέπει να παίξει? Δηλαδή, κάποια στιγμή, εντάξει, ο Αρετόπουλος που έδωσε δύο φάουλ ανάποδα, η φτέρνα του Ιντέγια ήταν τρεις πόντι πιο μπροστά, αλλά να δούμε τι κάναμε Ελλάδος κι εμείς. Που αφήσαμε, ας πούμε, για παράδειγμα τον πώς τον έλενε, τον Σέντερ Φόρ, τον Φακούντο Περέιρα, εκτός αποστολής, σε ένα μας δευτερού ρόλου. Τα πράγματα αρχίζουν και σοβαρεύουν. Δεν φταίει μόνο ο Αρετόπουλος επειδή δεν πήραμε την ΕΠΟ. Δεν πήραμε την ΕΠΟ γιατί ως διαμαγείας ήταν να πάρουμε τις εκλογές εδώ στη Βόρεια Ελλάδα ο ΠΑΟΚ και δεν γίνανε οι εκλογές. Θα μου πεις μπορεί να γίνουν σε δύο μήνες. Ναι, αλλά σε δύο μήνες ο Ολυμπιακός μπορεί να πούμε να φτάσει 15 βαθμούς από το δεύτερο, 12, 11 και το Γενάρη να πάει στον Ποτία και στον Τακώστα και στον αριστερό τον ΠΑΚ και να πάρει ο Μπρουτόταυρος τρεις παίκτες. Θα μου πεις και εγώ θα πάρω. Ναι, αλλά εγώ άμα είμαι 12 βαθμούς πίσω, χαίστηκα που θα πάρω και, εδώ, και δυο και τρεις και παίκτες. Λέω εγώ τώρα με το μυαλό το δικό μου. Τώρα εσείς τι λέτε, θα το ακούσουμε μετά. Λοιπόν, πλατεία Ιωάννη Μεταξά λέγεται ο Βαρδάρης. Ναι, αλλά δεν ακούω κανένα να λέει στην πλατεία Ιωάννη Μεταξά. Ωραία μου το λέει ο Χιλιτίδης που είναι ιστορικός και του στέλνω τα χαιρετίσματά μου. Ναι, θα πάω λέει στο Βαρδάρη. Δεν λένε πλατεία Μεταξά, διότι και ο Πουλματζής και ο Λεωφοριατζής και ο Ισπράκτορας του 12, ο Ισπράκτορας του 10, παλιά όταν ήμασταν μικροί, έλεγε Βαρδάρες. Δεν έλεγε πλατεία Μεταξά. Γιάννη μου, λοιπόν, Βαρδάκης. Πλατεία Μεταξά το Βαρδάρι. Ναι, το ξέρες. Εσύ το ξέρες ότι είναι πλατεία Μεταξά το Βαρδάρι. Πόσο ετών είσαι? 27 ετών. Και τώρα έμαθες στα 27 ότι η πλατεία Μεταξά λέγεται Βαρδάρι. Μάλλον η πλατεία Βαρδάρι λέγεται Μεταξά. Έχεις δει κανένα άγαλμα του Μεταξά εκεί? Έχεις δει κανένα αυτό, κάνει ένα θρυλικό? Όχι. Να πάνε, ξέρω εγώ, οι τουρίστες και τα λοιπά και να κάνουν ή κάκα αν είναι Ιταλοί ή οι Έλληνες, ξέρω εγώ, να ανάψουν μια λαμπάδα στον άνθρωπο που είπε το? Όχι. Όχι. Καταλάβεις τι γίνεται να πούμε? Ενώ ο Δός Παπανδρέου, Γεωργίου και Ανδρέα υπάρχει. Ο Δός Καραμαλή υπάρχει. Άμα τα τεινάξει ο Μπρουτόταυρος ο Καραμαλής ο νεότερος, και αυτός να ζήσει 500 χρόνια. 100 χρόνια να ζήσει. Όταν τα τεινάξει. Θα έχουμε τι, Οδό Κωνσταντίνου Καραμαλή του νεότερου? Δηλαδή, αν βγαίνει δεξιός δήμαρχος, θα έχουμε πλατεία Καραμαλή. Και αν βγαίνει αριστερός δήμαρχος, ξέρω εγώ, θα έχουμε πλατεία, ξέρω εγώ, και ο Ανδρέα Παπανδρέου. Και Οδό Ανδρέα Παπανδρέου. Μάλιστα. Το Μεταξά τι κάναμε? Το κλάσαμε το Μεταξά. Πάει ο Μεταξάς. Τι λέτε, ρε. Λινάρες είστε. Λοιπόν, rapto.gr, όλες οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές live και μαγνητοκοπημένες, που λέει ο φίλος μας ο Γρηγόρης ο Κόκκινος. Λέων Ναρ, φίλος φιλόλογος,
καθηγητή στο Ανατόλια. Θα γράψω και δεύτερο βιβλίο. Με τα συνθήματα που θα βγάλουν τα παόκια σήμερα. Καλά να περνά, Λέων Ναρ. Μου στείλε μήνυμα ο Λέων Ναρ. Το ξέρει το Λέων Ναρ. Βέβαια, του καλύτερου. Φιλολογάρα, γεννημένο το 1974, μου χάρισε το βιβλίο του με τα, όλα τα συνθήματα στα γήπεδα. Oh. Η φουσκάλα είναι αυτή. Όχι, ρε φίλε. Σαν το μάτι τη Ζωζό Σαμπουτζάκη είναι αυτό. Τι για λάδα είναι. Από το 72 και μετά. Πλατεία Μεταξά. Ναι, ναι. Ο Ισπράκτος τι έλεγε. Πότε. Πλατεία Μεταξά. Πότε το έλεγε. Σε αρχές του 70. Το 70. Ναι, εδώ. Μέχρι το 81. Δεν ξέρω. Γιατί τώρα είναι Πλατεία Δημοκρατίας. Πώς το πες. Τώρα λέγεται Πλατεία Δημοκρατίας. Πάει ο Μεταξά. Πάει ο Μεταξά. Σταμάτησε το Μεταξά. Υπάρχει σε καμιά οδός Μεταξά. Δεν ξέρω καλά. Δεν ξέρεις, ο λαός είπε το όχι. Μάλιστα. Γιατρός μήνυμα. Λαϊκίζει, λέει ο Μπούζος στο Sky. Ήμαρτον με τα μακεδονοκομανδυλίκια, ιστερόγραφο. Πόσο δίκαιο είχα για τη φυσική κατάσταση της Έλλας. Ναι, δεν ξέρω τι κάνει ο Μπούζος, παίζει το ρόλο του και ο καθένας από εμάς παίζει το ρόλο του. Και ο σκηνοθέτης είναι η ζωή, να πούμε. Κατάλαβες. Κάτω τα χέρια του Μπούζο. Ο Μπούζος είπα οξύς, χρόνια. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Λοιπόν, Δρυμτζάκας Μετρόπολης. Γιατρός έχει στείλει 500 μηνύματα. Πες τον κόκκινο να μιλάει καλύτερα για μπάλα γιατί εκτίθεται. Να μην μιλάει καλύτερα για μπάλα γιατί εκτίθεται. Καλησπέρα. Ο ΠΑΟΚ πολύ καλύτερος από τον Ολυμπιακό. Κομβικό σημείο η είσοδος του Μπίζεσβαρ γιατί δεν μαρκάρει ενώ ο Σακόφ μάρκαρε και έκλεινε καλά τους χώρους. Τζαλμάντε φορμέ και με λίγο σφαγή ήρθε ήττα. Με λίγο σφαγή λέει αυτός. Ήρθε ήττα. Μάλιστα, λίγο πολύ, δεν ξέρω εγώ τι λες. Εγώ ξέρω ότι ήρθε ήττα. Για τον πειθαρχικό κώδικα. Τώρα θα σας διαβάσω γιατί οι Ολυμπιακοί δεν δώσαν το δικαίωμα στην κερκίδα να πετάξουν έστω μια φωτοβολίδα και να φωνάξει δικαιολογημένο ΠΑΟΚ να γίνει διακοπή. Πειθαρχικός κώδικας της ΕΠΟ για άναμα πυρσών φωτοβολίδων κροτίδων. Βεγγαλικών πυροτεχνημάτων καπνογόνων. Είναι σαφής το άρθρο, λέει, 15 παράγραφος 2. Λέει, πυρσή φωτοβολίδες κροτίδες καπνογόνα. Η εισαγωγή στο γήπεδο πυρσών φωτοβολίδων κροτίδων βεγγαλικών πυροτεχνημάτων καπνογόνων και εν γέννη έμφλεκτων υλικών απαγορεύεται αυστηρά. Το άναμα πυρσών φωτοβολίδων, κροτίδων, βεγγαλικών πυροτεχνημάτων, καπνογόνων και οποιοδήποτε εν γέννη έμφλεκτου υλικού στις κερκίδες πριν την έναρξη, κατά τη διάρκεια ή μετά τη λήξη του αγώνα, εάν δεν επακολουθήσει ρήψη αυτών στον αγωνιστικό χώρο ή σε άλλη εξέδρα, επιφέρει τις ποινές 2.000 ευρώ έως 10. Και σε περίπτωση υποτροπής και επανάληψης σε επόμενο αγώνα, η προβλεπόμενη χρηματική ποινή διπλασιάζεται. Μάλιστα. Αυτό λέει. Πώς λέω, κανόν. Δυστυχώς όμως δεν πετάξανε μέσα αυτοί τις, πώς λένε, τις φωτοβολίδες. Δεν τις πετάξανε μέσα. Θα χτυπήσουν κανένα γλύκο, κανένα αυτό και τα λοιπά. Δεν δώσανε αυτό το δικαίωμα. Από την άλλη μεριά, ο Ολυμπιακός δεν μ' άρεσε. Έχει προβλήματα. Απ' τη μέση και πίσω είναι τραγικός. Ειδικά σε μάτς που θέλει να πάρει την πρωτοβουλία των κινήσεων και να ανεβάσει απάνω τον Ποτία που είναι αργός, τον Τακώστα που είναι αργός και τους δύο μπακ οι οποίοι καλοί είναι, όχι αυτός ο Βραζιλιάνος που έπαιξε χθες, ψιλοκαλοί είναι. Φανταστείτε όμως Γαύρη, εσείς που ακούτε την εκπομπή, τον Νικοπολίδη στα 32, τερματοφύλακα, και όχι τον Καπίνο τώρα, τον Αλβανό, ούτε τον Ρομπέρτο, δεξιά το Ρωσίδη, αριστερά Χολέμπας και Μέλμπερκ με Αβραάμ Παπαδόπουλο. Τετράδα άμυνας. Και τώρα έχεις τον Τακώστα, τον Ποτία. Και τον άλλο τον Σιώβα, να πούμε, τον οποίο τον φάγανε. Κακός για μένα τον φάγανε. Τον Σιώβα από αριστερό στόπερ. Κακός. Και ευτυχώς, το είπα και σήμερα στην τηλεόραση, το λέω και εδώ, το είπα και το μεσημέρι. Ευτυχώς που ο Ολυμπιακός δεν παίζει Champions League. Γιατί με αυτή την άμυνα, εντάξει, μπροστά θα έβρισκε μια ψηλό άκρη. Με αυτή την άμυνα θα τον κάνανε μεγάλες ζημιές. Ομάδες μεγάλου βεληνικούς. Δηλαδή τύπου Γιουβέντους, τύπου Ατλέτικο που ήρθαν και παίξανε και άλλες ομάδες μεγάλες, ξέρω εγώ, και μικρότερες σε μέγεθος κτλ. Θα είχε μεγάλα προβλήματα, τεράστια προβλήματα μέσω αμυντικά ο Ολυμπιακός. Δεν είναι ομάδα, δεν είναι άμυνα αυτή του Ολυμπιακού. Και τα εκμεταλλεύτηκε ο ΠΑΟΚ εν μέρη τα κενά του Ολυμπιακού. Απλά για εκτελέσεις ήταν πάρα πολύ κακές. Πάλι για άλλη μια φορά. Και επίσης το εξάρι, το οκτάρι και το δεκάρι είναι ο μπελά στον ΠΑΟΚ. Δεν έχω να κόψω. Δεν έχω να κόψω. Με βάζει το Χαρίση πάνω στο Φορτούνι. Ο Φορτούνι στο πρώτο ημίχρονο δεν πάτησε μπάλα. Πήρε θάρρος γιατί ο Χαρίσης δεν είναι κόφτης, ρε Ήβιτς. Θα μου πεις ρε Ραπτόπουλε, θα μου πει ο Ήβιτς, έχω άλλον κόφτη. Να παίρνες ρε Ήβιτς, να μην έτρωγες
να μην έτρωγε τον Κάτσε, να μην έτρωγε τον, πώς το λένε τον άλλον, τον ψηλό, τον αργό που έχουν, το Τσιόλι, και να έπαιζε, ρε φίλε. Εγώ σε φταίω που δεν έχεις κόφτες. Α, τι να σε κάνω εγώ. Εγώ κόφτη δεν έχω δει ομάδα να παίζει χωρίς κόφτη. Δεν έχω δει ομάδα να παίζει χωρίς καθαρό ημοκόφτη. Και τα χαΐρια τα είδα και με την ΑΕΚ. Χωρίς κόφτη καθαρό, με Γιώχανσον εξάρι, με τον Μάνταλο και τον Μπακασέτα εσωτερικούς. Στραβωμάρα είχε ο προπονητής. Είχε ο Αντωνιάδης, ο μπακ του Πανιωνίου, ο χειρότερος μπακ του ελληνικού πρωταθλήματος, την αδυναμία του. Είχε φάει την κάρτα του και αυτός έπαιζε από την άλλη μεριά. Άμα είναι έτσι, να πάρω προπονητή έναν Έλληνα. Άμα είναι δηλαδή από τον ξένο, να πάρω κάτι τι. Άμα είναι δηλαδή τη Βιόλα αυτή, να μην βλέπω το αδύνατο σημείο του αντιπάλου, να μην καλύπτω το δικό μου, να είμαι αγίμνος σαν ομάδα, τι να το κάνω τον ξένο τον προπονητή, λέω εγώ. Έχουμε διάλειμμα. Ναι, αρέ, πάμε σε διάλειμμα. Λοιπόν, το κλείσαμε το θέμα με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Ήταν ένα ντέρμπι, μας άρεσε. Ήταν ανταγωνιστικές οι ομάδες. Για άλλο ένα μάτς, ο ΠΑΟΚ έβγαλε την κόντρα πάρα πολύ καλά. Όταν το δώσει τον ΠΑΟΚ χώρο, θα σε εκτυπήσει, θα σε διαλύσει, αλλά δεν θα σε εκτελέσει σωστά. Δηλαδή, σε μάτς δευτέρου ρόλου, γιατί έχετε ένα μήνυμα και λέει ο Κανίας εξαφάνισε το Φορτούνι. Θα σου πω, φίλε μου, γιατί ο Κανίας εξαφάνισε το Φορτούνι. Και γιατί ο Κανίας όταν παίξει στην Τούμπα με μικρότερου βελεγκού παίκτη από το Φορτούνι, που θα πάρει πολλά μέτρα επειδή είναι αργός, θα δημιουργηθεί θέμα. Στα 25, στα 28 και στα 32 μέτρα που μάρκαρε ο ΠΑΟΚ σωστά τον Ολυμπιακό, ο Κανίας είχε μικρό χώρο και πολλούς συμπαίκτες γύρω του να ντουμπλάρουν το Φορτούνι. Και δεν πήγε σε ένας μέναν ο Φορτούνις με τον Κανία. Ήταν κοντά οι γραμμές του ΠΑΟΚ, πάρα πολύ κοντά. Στο δεύτερο ημίχρονο, όταν μπήκε ο Χαρίσης εκεί, ο Χαρίσης είναι μπελάς. Δηλαδή ο Χαρίσης δεν μαρκάρει. Ο Χαρίσης είναι να παίξει στη θέση του Σακχόφ, πίσω από τον Κλάους ή τον οποιοδήποτε φορ γρήγορο ή αργό. Οι δύο πλαϊνοί, οι σαΐτες του ΠΑΟΚ, βολίδες από δίπλα, οι πλαϊνοί. Και να βγαίνει ο ΠΑΟΚ με μετάβαση από την άμυνα στην επίθεση με τη μεγάλη την παλιά. Ο Σακχόφ, που μπορεί κάποιος να πει, ναι ρε φίλε, αλλά ποιος θα βγάλει τη μεγάλη την παλιά, γιατί ο Σακχόφ μπορεί να βγάλει. Μία έβγαλε. Πάμε, μου τη βγάλει ο Τζίμιροτ. Μπορεί να μου τη βγάλει ο Τζίμιροτ εμένα την παλιά. Μπορεί να μου κάνει ο Λέοβας μια μακρινή. Μπορεί να μου κάνουν τα σέντερ μπακ μια μακρινή. Και να βγει. Να βγει. Θα μου πεις, δεν έχω κατσουράνι 40 παλιά. Μου λείπει ο Τζαβέλας που δεν ξέρει να κατεβάζει την μπάλα, αλλά έχει την τραβέρσα τη 40 από εσωτερικό στόπερ αριστερό να τη βγάζει στον έξω δεξιά. Με μακρινή ωραία μεταβίβαση, αλλιώς δεν κατεβάζει την μπάλα ο Τζαβέλας. Αυτή είναι η μεταβίβασή του. Και παρεπιπτόντως να πω ότι η κίνηση που κάνει ο Μαλεζάς στο πρώτο δοκάρι είναι η κίνηση που κάνει ο Τζαβέλας στο πρώτο δοκάρι. Την παίρνει ο Μαλεζάς σαν πιο ψηλός και έρχεται ο άλλος και την κάνει μετά από rebound το 1-0. Σημαντικό ότι ο ΠΑΟΚ πήρε από την πίσω γραμμή γκολ από τα δύο center back. Πάρα πολύ σημαντικό, θα το χρειαστεί, θα το χρειαστεί και σε άλλα παιχνίδια. Το να πάρει γκολ από την πίσω τη γραμμή. Είναι δηλαδή πάρα πολύ σπουδαίο για μια ομάδα να κολώνει η μπροστινή γραμμή, να έχει κλειστούς χώρους και να έρχεται ο εσωτερικός χαφ από πίσω με μια 25 σουτάρα από μέση απόσταση και να στην καρφώνει. Όπως την έκανε ο Μπαλάφα σήμερα στο Παναθηναϊκό, ο οποίος έπρεπε να βάλει 4 γκολ και ήρθε ο Μπαλάφα από πίσω, μπαμ, έκανε το σουτ και έκανε το 1-1. Έβαλε ο Μπαλάφα γκολ, σημαντικό γκολ για τη Βέρεια. Κακό για τον Ηρακλή, κακό το γκολ για τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά. Να πούμε ότι για τον Ηρακλή οι ασφαλίτες, οι μπάτσι και οι, πώς τους λένε τους άλλους, και οι μπράβοι ήταν περισσότεροι από τους οπαδούς του Ηρακλή. Το λέω το βόδι το μεσημέρι. Λέω οι μπάτσι, οι ασφαλίτες, οι κρυφοί δηλαδή και τα γαϊδούρια ήταν πιο πολύ από τους οπαδούς. Θες να πεις ότι ήταν περισσότεροι από τον κόσμο? Σου λέω ελληνικά μιλάω, βόδι. Λέω και οπαδούς. Ο κόσμος, να πάρει ο πατέρας το παιδάκι του και η κυρία πάει μόνη της στο γήπεδο ή ένας άνθρωπος του Θεούλη πάει να δει τον Ηρακλή, δεν θα παραβαρέσει, να πούμε, τον Καγιούλη ή τον Μπέκα και τα λοιπά. Δεν κινδυνεύει. Κινδυνεύει από τους σκληροπυρηνικούς. Δεν έχω δει τέτοιο πράγμα. Δηλαδή, έχω δει τον Βαρδινογιάννη να δέρνει τους οργανωμένους
δυο δημιουργίες ΜΑΤ. Έδωσε εντολή, ούτε πλήρωσε κιόλας, γιατί ήταν και τσουκουναράς. Δεν πλήρωσε. Έστειλε τους μπάτσους εκεί, πήγαν τα χαϊβάνια οι μπάτσοι, πάμε βαρούσαν. Γιατί το είπε Βραδινογιάννης. Και αν γίνεις μπάτσος, πρέπει να παίρνεις εντολές. Δηλαδή, τι να σου πει. Αν κάποιος κρεμιέται από ένα δέντρο και πει ο μπάτσος από μόνος του, δεν θα να τον σώσει ο αστυνομικός. Πρέπει να περιμένει εντολή. Βέβαια, δεν το ξέρεις αυτό. Φυσικά, κλείνει η παρένθεση. Ήταν παραπάνω. Τώρα το θέμα είναι ποιο. Αντιφουσκωτή. Αντιφουσκωτή. Ποιος στέλνει τόσους πολλούς αστυνομικούς και φουσκωτούς. Ένας φουσκωτός κάνει ένα κατοστάρικο. Άμα στείλεις 100 φουσκωτούς, 50 φουσκωτούς, είναι λεφτά. Το λαζάρια δεν το πληρώνετε, ρε, αφού έχετε τόσα λεφτά για φουσκωτούς. Εγώ, ας πούμε, λεφτά για φουσκωτούς δεν έχω. Α, κάνα 2-3 πυγμάκι που έρχονται δίπλα μου κάποια φορά που γυμναζόμαστε. Να, στην παρέα δεν κάνω εγώ τα κυκλοφορώ με γορίλες. Τι είμαι εγώ τώρα, μεγάλο δημοσιογράφος ή κινδυνεύω από κανέναν για να ξέρω εγώ κυκλοφορήσω με γαϊδούρια. Ούτε αντιτρομοκρατική με φυλάει, ούτε ξέρω εγώ ο εισαγγελέας έδωσε το λίγο κτλ. Μόνος μου τη βγάζω την άκρη. Ξέρω εγώ, έτσι δεν είναι ρε Σερσέμι. Ο Σερσέμι σου το επίθετο του ηχολήπτη. Μην ανοίξει ο δεδομένο την φρύο. Έχει σκεφτεί να αλλάξει το επίθετο. Όχι. Πολύ καλά έκανε. Εν τω μεταξύ, σου έχουν πει ότι πιάζει τον Brad Pitt. Εγώ μόνο. Καμιά γκόμενα δεν στο είπε. Πού και πού τι σου λέει η γκόμενα. Με τον Brad Pitt. Την καταφέρνεις την κόμενα ή μόνο στα κομπλιμέντα. Κάτι κάνεις. Τι έρεπος με αυτή τη μούρη. Άμα λες εσύ, ο κόκκινος και εμείς που πάμε στα νέοι, τι να πούμε. Ντροπή σου. Παρά πρέπει να εκμεταλλευτείς την ομορφιά του προσώπου σου. Στο πρώτο ημίχρονο αλλάζεις πλευρές στους δύο μαύρους για 15 λεπτά. Για να πάει πάνω στο Βιάννα, λέει ο Γκάρι. Και στο δεύτερο ημίχρονο βγάζεις αναγκαστικά λόγο. Και τελειώνει εκεί το μήνυμα. Έχει σφαγωθεί με τον Γκανία, τον εξαφάνισε τον Φορτούνη στο πρώτο ημίχρονο. Σου απάντησα, φίλε. Έχει Ιωάννη μεταξά στο πανόραμα, επίσης σίγουρα έχει και στον Άγιο Αθανάσιο. Ωραία εκπομπή χθεσινή μαρμίτα. Πού να βλέπει το διάλειμμα το ξύλο που θα έπεφτε μεταξύ Τζόρνταν και Μαλάτου. Είσαι αλήτης, ρε. Το ξέρεις ότι είσαι αλήτης. Ούστρε από εδώ, ρε. Έχω ξέρω και εγώ να μιλάω την αργό. Μάλιστα. Λοιπόν. Να δεις Κωστή ότι αν τελικά περάσει το ρεύμα του ΠΑΟΚ και όχι του Μαρινάκη, θα έχουμε και οδό Κοντονή στη Θεσσαλονίκη. Ο Βασίλης ο καθηγητής. Εσένα τι σε πειράζει. Εσύ επειδή είσαι Αριανός και επειδή κολλάς στον ΠΑΟΚ ότι τα έχει καλά με τον Κοντονή και όντως τα έχει καλά με τον Κοντονή, επειδή μου γαργαλάς τα μυαλά εσύ που είσαι Αριανός, σου λέω λοιπόν εσένα Αριανέ ότι και εσένα άλλαξε τον νόμο Κοντονής και έστειλε τη Μαρούπα στον πάγκο για να περάσει ο Άρης στη Β' Εθνική. Πρώτον. Και δεύτερον, ο ΠΑΟΚ δεν έχει πάλι παίχτη με μέσον όπως έβαλε ο Άρης το center back από τη Δράμα επειδή ο μπαμπάς του ήταν φίλος με τον Κοντονή από τη Ζάκυνθο. Δηλαδή ναι, ο ΠΑΟΚ κολοτρίβεται με τον Κοντονή, κολοτρίβεται ο ΠΑΟΚ με τον, πώς τον λένε, με τον, πες τον αμορέ, με τον Τσίπρα. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ, ο Σαββίδης που εκπροσωπεί τον ΠΑΟΚ, ναι. Αλλά και εσύ τώρα λέω, έχω μάθει στο ρεπορτάζ ότι έχεις φύγει από το άρμα λέει, του Ολυμπιακού και πας προς τον ΠΑΟΚ το άρμα. Δηλαδή γίνεσαι ΠΑΟΚ μπε, βρε Άρη, βρε Αρούλη, ΠΑΟΚ μπε, γίνεσαι. Έτσι λέει το ρεπορτάζ, δεν το λέω εγώ. Να μην πεις τώρα ότι εγώ σε κολλάω και σε κάνω. Όχι βέβαια, δεν σε κολλάω. Σου αναφέρω το γεγονότο. Πάμε στο αγωνιστικό του Ηρακλή. Καλά προπονητής. Εντάξει, είναι 35 χρονών του Ηρακλή. Δεν έχω σε καμία των περιπτώσεων απέτηση. Βέβαια, άφησε κάποιες στιγμές ότι η ομάδα είναι αγύμναστη. Εντάξει. Αυτό πάει σε σένα, Άβελ. Ότι η ομάδα είναι αγύμναστη. Αυτό είπε αυτός ο Μουσάτος, θα πούμε, εχθές. Η ομάδα είναι αγύμναστη. Η ομάδα η οποία έχει ένα Λάμπρου για εξτρέμ, ο οποίος το πνευμόνι του πρέπει να είναι όσο το πνευμόνι του από το σκυλάκι μου τη μήνυ, δηλαδή 4 πόντους πνευμόνι, είναι 20 χρονών παιδί και δεν μπορεί να βγάλει 2 ημίχρονα. Ο Λάμπρου. Που έχει τον μάνατζερ, ξέρω εγώ, το Χούτο. Χούτο, τι παίχτη έφερε στον Ηρακλή που παίζει μόνο ένα ημίχρονο. Και παίζει αλλαγή μετά και βγαίνει ο Πασάς. Ο Πασάς δεν μπορεί να τριπλάρει ούτε φέρετρο, μπορεί να το κάνει τάκλινο πεθαμένο. Δεν μπορεί. Δεν φταίει το παιδί αν παίζει στην πλευρά. Ο Πασάς είναι ένας εξάρο όχταρος. Ένας παίχτης
με μικρή ταχύτητα, ξέρει την παλίτσα του, μπορεί να βγει να σου κάνει κανένα σουτάκι από πίσω. Βρωμοποδαράς είναι, βρωμάνε τα πόδια του. Εννοώ βρωμάνε τα πόδια του γιατί είναι αργός. Όχι ότι δεν πλένεται, μην το πάρουμε το κομμάτι έτσι. Το βάζει εκεί έξω αριστερά, ο Μοντέιρο λίγα πράγματα, εντάξει. Ο Λεωζίνιο σε αθλία κατάσταση, ο Λουκίνα το παιδί τώρα φορμάρεται. Ο Μπαρτολίνη είναι ήρεμη δύναμη με το Σιαμπάρι. Εντάξει, ο Κούρο το παιδί, ο καλύτερο αθλητή του Ηρακλή για μένα είναι ο Κούρο με τον Κυριακίδη, ο οποίο Κυριακίδη στο 90 κάνει ένα λάθος. Ανθρώπινο. Τι έκανε. Σοφαρίζει ο Ηρακλής την καλύτερη ομάδα του Ατρομήτου. Η μόνη ένστασή μου για τον Ατρόμητο είναι ότι είναι πολύ κοντή ομάδα. Είναι, πρέπει να είναι από τις πιο κοντές, αν όχι πιο κοντή ομάδα της Σούπερ Λίγκας. Γιατί γίνεται η σέντρα η Γιώμα στο δεύτερο δοκάρι. Επειδή ο Πασάς, εκεί ήταν σημαντικό, ο 1-90 με τον 1-68 Κυβρακίδη. Παίρνει την κεφαλιά, ως γνωστόν, η τετράδα με ένα κοντή και πώς τον λένε, ο Πασάς πάει μπάλα στα σέντερφορ, μπαμ, ανάμεσα σε δύο γέρους σέντερμπακ που είναι ο Φιντανίδης 32 και 37, 38, 36, πόσο χρονών είναι ο Λαζάνιδης, πτυχώθηκε ο Λουκίνας, έγινε το 1-1 και παίρνει τον πόντο. Με πόντο προχωράς. Χάνει η Λάρισα, ξέρω εγώ, χάνει η Τρίπολη, ξέρω εγώ, κοντά είσαι. Είναι στο 90 το μάτς και μου τραβάει ο άπειρος προπονητής του Ηρακλή. Η Τζόγλου Ρούσο κάτω από τη σέντρα. Μπαρτολίνης Γιαμπάρι 10 μέτρα κάτω από τη σέντρα. Ο Κούρος έχει αράξει έξω αριστερά. Έχει μπει ο Πασάς μέσα για τη Γιώμα. Σα σέντερ φορ δεύτερο, ο Λουκίνας κτλ. Και πάει να τριπλάρει σαν έξω δεξιά από μπακ δεξίο ο Κυριακίδης και του παίρνουν την μπάλα. Υπάρχει το χάος. Η τρύπα του Όζοντος. Και μπαίνει ο Ατρόμητος μέσα στα δίχτυα. Ρε εσύ Αμανατίδη, δηλαδή πόντο έχεις, ισοφαρίζεις μια ομάδα η οποία είναι πολύ καλύτερη από σένα στον αγωνιστικό χώρο. Παίρνεις πόντο, πρώτο μάτς, δεν χάνεις και προχωράς λαού λαού. Το 1-2 θα πέσει και Μπινελίκη γιατί είσαι του Καγιούλη κτλ. Θα γίνει ιστορία τέτοια. Γι' αυτό λέω ότι πάνω στη μετριότητα του Ηρακλή έρχεται και ένας προπονητής άπειρος στα 35 του, τραβάει την ομάδα μπροστά με την νεανική τρέλα. Να το κάνει το 0-1-2-1 και για να γίνει ήρωας. Και αντί για ήρωας γίνεται να πούμε από εδώ ο Πομπέο τράγο της ομάδας του Ηρακλή. Έτσι τα γράμματα. Και όταν μιλάς με τον Κουλιανό, πας για καφέ προπονητή του Ηρακλή, ας τα λέει αυτό ο Κουλιανός. Εντάξει, μην αρχίζετε εκεί τις φιλοσοφίες εκεί. Κουλτουριάρης ο Κουλιανός, μουσάτος εσύ. Και λέτε εκεί περί ανέμου και υδάτο. Γιατί η άμυνα στο ποδόσφαιρο και στη ζωή είναι το πρώτο. Κράτα άμυνα, μουσάτε. Άμυνα. Τον πισινό σου κοίταξε να κρατήσεις. Το 1-1 να κρατήσεις. Ποιος Ηράκλης. Ποιος Ηράκλης. Να φύγεις και με ψηλά το κεφάλι και να σου πω και κάτι άλλο. Πες ότι κάνεις 5 μάτς και παίρνεις 3 πόντους. Ποια ομάδα θα σε πάρει. Ενώ, άμα φυλάξεις και τον πισινό, παίξεις και για την πάρτη σου. Πόντο, πόντο. Εδώ ο άλλος έβγαλε την ομάδα τελευταία, ο Παπαδόπουλος, με 2 πόντους και φεύγει επιτυχώς στον Ηράκλη. Εσύ γιατί πας και τραβιέσαι μπροστά. Και τρώτε το ίδιο γκολ που τρώτε με τον Πανιόνιο. Και ο Παπαδόπουλος το ίδιο λάθος. Άντε πάμε όλοι ψηλά. Πάρε την αντεπίθεση 1-2. Δηλαδή, ένα μπόντο με τον Πανιόνιο, ο Παπαδόπουλος το Άβελ. Και ένα μπόντο εσύ με τον Ατρόμητο. Σήμερα ο Ηρακλής θα ήταν 4 βαθμούς πάνω από τη ζώνη στην ίδια μοίρα με τον πρώτο τελευταίο. 2 πέφτουν. Αλίμονο, ρε φίλε. Δηλαδή, δεν ξέρω τι να σου πω. Εγώ άλλο δεν έχω να σου πω κάτι. Ο Μπέρκ περπατούσε, λέει ο γιατρός Ηρακλιδέας, λόγω απροπονησίας. Αν ξυπνήσει κάποιος και παίξει με Κούρο Κυριακίδη και το φιλότιμο Ιτζόγλου στα χαφ με τη Ζέλα, θα πάρουμε αποτέλεσμα. Το πιστεύει ο γιατρός. Περισσότερο επειδή είναι αντιπαναθηναϊκός ο γιατρός το πιστεύει, παρά το γεγονός να πούμε ότι πιστεύει στην ομάδα του τον Ηρακλή. Η σφαγή της αγωνιστικής δεν έγινε στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα η φτέρνα του Ιντέγε ήταν πιο μπροστά από τον Μπακ. Το ερώτημα είναι γιατί ο Λέοβατς ήταν μπροστά και φάγαμε την κόντρα. Φάγαμε την κόντρα επίθεση. Και ο Κανίας, εσύ που στέλνεις το μήνυμα, δεν πρόλαβε να γυρίσει. Στον αγωνιστικό χώρο να κάνει τα 7, 10, 20 μέτρα γλίγορα, ήταν απάνω. Το κατάλαβε το έργο γιατί ο Κανίας πήγε καλά. Γιατί ήταν πολύ κοντά οι γραμμές, πήγε καλά. Γιατί το σύστημα και ο σεβασμός στον χώρο από τον ΠΑΟΚ έδωσε στον Κανία απόντους απέναντι στο Φορτούνι. Αν το κατάλαβε το έργο. Η Μπαρτσελόνα έκαψε τη Βαλένθια για τους Μπαρτσελονίστες. Λοιπόν,
το 0-1. Offside τον γκολ της Μπαρτσελόνα. Πρώτο. Ο Σοάρες επηρεάζει το οπτικό νεύρο του τερματοφύλακα της Βαλένθιας. Υπάρχει σφαγή. Αυτό είναι offside. Τερματοφύλακας. Δεύτερον. Δεν δίνει πέναλτι στη Βαλένθια στο 32ο λεπτό. Ο Ροντρίγκο τον τραβάει μια σπροξιά, να πούμε, το ρίχνει ούμιντι. Παίζεται, λέει ο διαιτητής. Στο 40 δεν δίνει Καραμπινά τη δεύτερη κάρτα στο Μασμπούσκετσιτς που παίζει εξάρι. Κόφτης. Κρατάει με τα χέρια αντίπαλο στο κέντρο. Ορισμός της δεύτερης κίτρινης κάρτας. Στο 87 ο Μασεράνο, πέναλτι σε στημένο, αγκαλιάζει τον αντίπαλο, δεν το δίνει. Και φυσικά η κουλτούρα του του Βλάκα, του προπονητή, εκείνη την ώρα Βλάκα, έχω 3 λεπτά καθυστερήσεις μέσα στη Βαλένθια. Είμαι στο 92 λεπτό και 30 δευτερόλεπτο και βγαίνω 2 με 3 αντεπίδεση. Εγώ 2, οι άλλοι 3. Και πάω και βγάζω και τρίτο εκείνη την ώρα. Πάει να βγει και τέταρτος, ο οποίος είναι μακριά. Χάνω την ισορροπία των γραμμών. Εκεί λοιπόν ο έξυπνος προπονητής ή ο έξυπνος παίκτης θα πάει την μπάλα στο κόρνερ, θα φαγωθεί η μπάλα, θα βγει πλάγιο, θα τελειώσει ο χρόνος, θα γίνει το μάτς 2-2. 2-2 από 2-1 προηγηθεί στην Μπαρτσελόνα και πας 2-2 και παραπονούμενος με διαιτησία, πας στο μπαρ της Βαλένθια το καλύτερο, τρως το καλύτερο εστιατόριο και σε κερνάνε όλοι. Με 2-3 σου λένε είσαι μαλάκας διότι εσύ δεν κράτησες την μπάλα αριστερά στο κόρνερ και το 2-1 έγινε 2-3. Δεν θα θυμούνται ότι δεν σου δώσε πέναλτι. Δεν θα θυμούνται ότι έφαγες goal offside. Θα πούνε ότι το 2-1 έγινε 2-3. Εσύ λοιπόν, όπως και ο προπονητής του Ηρακλή με το Μούση, να πούμε, και την Κοτσίδα, θα πρέπει να διαφυλάτετε και τη δουλειά σας και την ομάδα σας. Και φυσικά θα φυλάξετε τη δουλειά σας. Φυσικά θα κοιτάξετε τον πισινό σας. Γιατί κοιτάζοντας τον πισινό σας, κοιτάζετε τη δουλειά σας, βγαίνει κερδισμένη και η εκάστοτε ομάδα ή εταιρεία την οποία δουλεύετε ή διοικείτε. Λοιπόν, το Epimedium είναι ένα φυτικό αφροδισιακό προϊόν, ένα φυτικό Viagra που προσφέρει τις ίδιες επιδόσεις χωρίς σύγχρονος φαρμακευτικών ουσιών για προβλήματα στη αισθητική λειτουργία ή απλώς καλύτερες επιδόσεις στην ερωτική σας ζωή και χωρίς ρίσκο για την υγεία σας, όπως έχει συμβεί με διάφορα φαρμακευτικά σκευάσματα. Παίρνετε το Epimedium, το οποίο το βρίσκεται στο φίλο μας τον Αβράμογλου, στην πλατεία Εμπορίου. Τα συστατικά του βασίζονται στο βασιλικό πολτό, σε είδη 2 ginseng, σιβηριανό-αμερικανικό κιγκομπιλώμα, η καρίνη και επιμέντιουμ που από εκεί πήρε και την ονομασία του το προϊόν. Όλα είναι φυτικά συστατικά, δώρα δηλαδή της φύσης, και μάλιστα η καρίνη είναι το σημαντικότερο. Με εντυπωσιακά αποτελέσματα κατά της θητικής δυσλειτουργίας και αύξηση του αριθμού των σπερματοζωαρίων. Λοιπόν, όχι ρε τρελέ, με είπες λέει Αριανό, θα πεθάνω. Παόκι είμαι ρε, χιούμορ έκανα. Χίλιες φορές είπα είμαι Παόκι. Βασίλης καθηγητής, συγγνώμη ρε Βασίλη. Λοιπόν, Ραπτόπουλε, ο Ήβιτς έκανε λάθος από την περιραίουσα ατμόσφαιρα με πολλές φάσεις του ΠΑΟΚ και δεν έβαλε τρίτο στόπερ να το κρατήσει. Θέλησε να το χτυπήσει κατ' εμέ. Από εκεί και πέρα λάθος η τοποθέτηση Μπίσεσβαρ. Αν στη θέση του είχες κάνει κάτσε και τον έβαζε ο Φορτούνης, δεν θα κουμπούσε την μπάλα και θα έκλεισε τον Ολυμπιακό στον άξονα το τελευταίο μισάωρο. Σχολίασε αν μπορείς. Μα συμφωνώ και δεν σχολιάζω. Μα συμφωνώ και δεν σχολιάζω. Λοιπόν, τι άλλο μας είχαμε. Για Ολυμπιακό είπαμε. Για τα ραδιόφωνα, τα αθηναϊκά και τα θεσσαλονικιώτικα που φάγαν πόρτα, το είπαμε. Τα 20 χιλιάρικα που ζήτησαν οι καραπαπάδες εκεί πέρα και η εταιρεία που λέγεται Ολυμπιακός, τα είπαμε. Για την ΑΕΚ δεν μπόρεσα να πω 5 κουβέντες. Θα πω γρήγορα γρήγορα ότι έχει ξενερώσει όλο το φύλαθλο κοινό της ΑΕΚ με το Μάνταλο, με το Μάνταλο και τον Μπακασέτα σαν δεκάρια, το φάγωμα του Σιμόες και το Γιώχασο να μαζεύει τα σκουπίδια μόνο του. Να πω ότι ξενερώσανε με τον Αραβίδιο αριστερά, τον Αλμέιδα το γέρο με το Σβέρκο σαν του κόκκινου center for. Αλλά εκείνο το οποίο ήταν για γέλια ήταν δύο πράγματα. Πρώτο, βλέπεις τον Αντωνιάδη, τον αριστερό μπακ του Πανιωνίου. Είναι προβλέμα ο τύπος. Δεν είναι καλό μπακ. Έχει από το 16ο λεπτό κίτρινη κάρτα και δεν δίνεις εντολή
και δεν σου λένε οι γύρω, γιατί δεν βλέπουνε ότι χτύπα από εκεί τον Πανιόνιο, να βγάλεις αυτό τον κακό τον μπακ, να τον βγάλεις. Εγώ περίμενα στο ημίχρονο, άντε το πολύ μέχρι το 55-60 το αργότερο, ο Πανιόνιος να έπαιζε με 10 παίκτες, γιατί θα έβλεπε η ΑΕΚ το πρόβλημα εκεί. Δεν το είδε. Φίλε, είμαι ΑΕΚτσής και βλέπω το Μελισανίδη στην ΑΕΚ να χτυπάει το χέρι στο τραπέζι στο Μαρινάκι. Και βλέπω το τελευταίο 25 λεπτό της ΑΕΚ με τον Μπέρχαντ Σέντερ Φορ και τον Αλμέιδα και τους δύο δεκάριδες, τον Μάνταλο δηλαδή και τον Μπακασέτα, να έχουν ένα ρόλο εξτρέμο δεκαριού με τον Σιμόες και τον Γιώχαρτσον στα αμυντικά χαφ. Δηλαδή, το να παίξω εγώ 4-4-2, να έχω δύο εξτρέμ, να παίξω με ένα χαφ λιγότερο και να έχω δύο κόφτες και να την πάω την μπάλα στην περιοχή, ας πούμε, από την πλάγια γραμμή και να φορτώνω στους δύο ψηλούς. Εντάξει, είναι ένας τρόπος παιχνιδιού. Ρε αθεόφοβοι αεξίδες, με το Μάνταλο στα εξτρέμ, στα εξτραμοδεκάρια και με τον, πώς τον λένε, τον Μπακασέτα, θα πάρετε την overlap να χτυπήσετε τον Πανιόνιο. Δεν γίνεται αυτό. Άρα τι γίνεται? Θα ανεβάσεις τα δυο back πάρα πολύ ψηλά. Ευτυχώς που ο Πανιόνιος είναι μικρή ομάδα και δεν ρίσκαρε περισσότερο, δηλαδή στο Καφτατζόγλιο ρίσκαρε. Δεν ρίσκαρε περισσότερο λόγω σεβασμού στο όνομα της ΑΕΚ να χτυπήσει με δύο-τρεις κόντρες παραπάνω και να γίνει το 0-1, να γίνει η κηδεία του Μπαμπούλα εκεί πέρα δηλαδή, με άλλα λόγια. Η κηδεία του Μπαμπούλα να γίνει. Θέλω πολλούς αεξίδες σήμερα στο κατώφλι του μικροφόνου, του τηλεφώνου, συγγνώμη. Όταν ανοίξουμε γραμμές ευθύς μετά το πρώτο διάλειμμα, το δεύτερο μάλλον διάλειμμα που θα γίνει στη μία, θέλω Ολυμπιακούς να μου πούνε πόσες αιμορροίδες είχαν στο παντελόν τους από κάτω και πόσο έτσι ο πάτος τους ως Ολυμπιακός δεν μπορούσε να βάλει το δεύτερο γκολ. Να βγουν Ολυμπιακοί να μου πούνε αν η διαιτησία ήταν 50-50 και αν επηρέασε το αποτέλεσμα, όπως φυσικά λένε οι παοξίδες το αντίθετο. Θέλω να το ακούσω από τους γάβρους. Και πώς ήταν την ομάδα τους με αυτή την τετράδα άμυνας. Εγώ μια πρόσφατη τετράδα τους είπα. Μέλγκμπερ Αβραμ, το Ρωσίδη στα καλά του, στα 22 του, χωρίς φαλάκρα, και ο Χολέμπας στα 25 του, αθληταράς. Και οι τέσσερις πάνω από 85, και οι δύο, οι πλάγι μπακ, full back, με τεράστιο μυαλό ο Μέλμπερκ, το άλλο το ταγάρι ο Αβραμ Παπαδόπουλος, ωφελήθηκε από την όλη κατάσταση, ήταν, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο το ταγάρι, το center back, ο δυνατός, ο αντιαθλητικός, ο δυνατός κτλ. Ο άλλος ήταν το μυαλό. Το ταγάρι εννοώ δυνατός. Γιατί από τεχνική κατάρτιση ο Αβραμ λίγα πράγματα. Κρύο center back. Εμένα ποτέ δεν μου άρεσε ο Αβραμ. Να πω ότι τρελαίνομαι. Εντάξει. Να πω ότι, ας πούμε, μπορούσε να πούμε ότι ξεπερνάει τον Μανολάη, τον Παπασταθόπουλο κτλ. Όχι, σε καμιά των περιπτώσεων. Έκανε καριέρα γιατί ήταν πολύ δυνατό παιδί. Είχε πάρα πολύ δυνατό σκελετό, στους τράκους, όλα αυτά. Και είχε την ευλογία, την ποδοσφαιρική, να κάτσει δίπλα σε δύο μεγάλα σεντερμπάκια πολλά χρόνια, το Ρονάλντο Γκιάρο, εγκέφαλο, και φυσικά το Μέλμπερ, δεύτερο εγκέφαλο. 9.55 και ενώ μήνυμα στο 54.340, 2.31.090.90.90, 2.31.098.80.90 και 9.55 και ενώ μήνυμα στο 54.340. Πάμε! Το 31-090-90-90, πείτε τι είδατε στο ντέρμπι. Αν πιστεύετε ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να κάνει πρωταθλητισμό χωρίς να πάρει την ΕΠΟ. Αν είστε Ολυμπιακοί, πείτε μου αν φοβηθήκατε το χθεσινό ΠΑΟΚ. Εάν τρέματε στα πρώτα 65 λεπτά. Αν δικαιούσασταν βάσει απόδοση τη νίκη. Και αν πιστεύετε ότι αυτός ο Ολυμπιακός αξίζει να πάρει το πρωτάθλημα. Ο Μέλμπερκ ήταν παιχτάρα, λέω 502. Μεγάλη, αν και ο Σουηδός είχε καλή τεχνική για center back. Ο Βασίλης ο καθηγητής, πάμε σε ένα φίλο, καλημέρα. Καλημέρα σου. Καλημέρα φίλε. Αυτό το κλεφτογάμα σίγμα Ηρακλής είχε βγάλει μια ανακοίνωση, θα στείλει μια εξώδικο στη Μίκρα για να φύγει ο Καγιούλης και η COE, έτσι δεν είναι? Ότι θα διώχνε τον Καγιούλη, ναι. Ότι θα στείλουν εξώδικο. Ναι. Είδες εσύ καμιά εξώδικο? Δεν νομίζω ρε φίλε, ξέρω εγώ τι να πω, όχι δεν είδα.
Δεν είδες καμιά εξώδικο. Κανένας δεν το είδε. Όταν τη στείλουν και αν τη στείλουν ποτέ, να μας πούνε και ποιοι είναι η διοίκηση. Γιατί έχουμε να δούμε διοίκηση στο ΓΣ Ηρακλής εδώ και 7 χρόνια, 8. Δηλαδή. Δεν υπάρχει νόμιμη διοίκηση. Ναι. Δεν υπάρχει νόμιμη διοίκηση. Μα δεν υπάρχει διοίκηση Ηρακλή. Ναι. Είναι, είναι ναι, διοίκηση του. Του πώς το λένε. Του κανενός. Εντάξει, του κανενός. Είναι διοίκηση των εισαϊποντίων. Όχι, όχι, άστο. Το ΓΣ Ηρακλής μιλάμε. ΓΣ Ηρακλής δεν έχει διοίκηση αυτή τη στιγμή. Ναι. Ούτε, ούτε προδοδικίου καν. Δεν έχει νόμιμη διοίκηση. Ναι. Για να στείλει έστω ένα εξώδικο. Αυτό που είπε ότι θα στείλει και ακόμα την περιμένουμε να τη στείλει. Ναι. Έτσι, περιμένουμε να στείλει και να μας γράψουν από κάτω ποιος είναι πρόεδρος, αντιπρόεδρος, πότε κάναν γενική συνέλευση, αν κάναν ποτέ. Γιατί δεν έχει ακουστεί τίποτα για το γάμα σίγμα Ηρακλής των 236 εκατομμυρίων ευρώ. Έτσι, που κατέστρεψε το, το σύλλογο. Ο Αμανατίδης χθες μπορεί να έχει μούσει μεγάλο, αλλά είπε κάποια πράγματα. Ναι. Είπε ότι η ομάδα είναι αγύμναστη. Ναι, κατηγόρησε τον Παπαδόπουλο του Άβελ, ουσιαστικά. Τον Κάιν, όχι του Άβελ, του Κάιν. Γιατί Κάιν? Κάιν, Άβελ, εντάξει. Ναι. Και είπε επίσης ότι η ομάδα δεν ξέρει να κατεβάζει καν την μπάλα. Ναι. Οι γραμμές είναι ασύνδετες. Ναι. Και είπε ότι αυτή η ομάδα θέλει πάρα πολύ δουλειά. Δεν ξέρω τώρα αν αυτός ο άνθρωπος ξέρει έστω πέντε πράγματα από ποδόσφαιρο, αλλά αν, αν αυτά ισχύουν, ούτε προετοιμασία έκανε η ομάδα. Καλά, ούτε... ότι η ομάδα δεν έκανε καλή προετοιμασία φάνηκε στη Λάρισα και στο μάτς με τον Ολυμπιακό. Ιδιαίτερα στο μάτς με τη Λάρισα. Ναι. Ναι, και με τον Πανιόνιο και με τον Μπάου. Σωστό, και σωστό. Ναι. Σε όλα τα παιχνίδια φάνηκε ότι η ομάδα κρεμάει μετά το, στο δεύτερο ημίχρονο. Εκεί φάνηκε ότι δεν έχει φυσική κατάσταση. Άρα μάλλον έχει δίκιο ο, ο Μουσάτος. Ο Μουσάτος έχει δίκιο. Μάλλον έχει δίκιο ο Μουσάτος. Και πρέπει να έχει και δίκιο γιατί οι γραμμές πραγματικά είναι ασύνδετες και μακριά η μία από την άλλη. Έτσι, και γι' αυτό έγινε αυτό που έγινε με τον Κυριακίδη. Ο οποίος Κυριακίδης είναι τρίτο λάθος που κάνει. Το οποίο είναι καθοριστικό. Και με τον Πανιόνιο έκανε άλλο ένα λάθος και σε ένα ακόμα αγώνα. Έτσι. Και στον προηγούμενο αγώνα έκανε ένας άλλος επίσης λάθος. Ο Σαραμαντάς. Ναι. Έκανε ένα λασάκι, ρε παιδί μου, και πήγε ενώ είχε κίτρινη κάρτα. Έκανε φάουλ επικίνδυνο, δεν την πήρε την δεύτερη κίτρινη και μετά πήγε διαμαρτυρήθηκε για να πάρει κόκκινη. Όλος τυχαίος είναι όλο αυτό το θέμα. Όσο για το θέμα το τι γίνεται στο Καφατζόγλιο εκεί, ο κόσμος του Ηρακλή απέχει από την όλη ιστορία. Ναι. Και μην μας λένε ότι δεν ξέρατε και δεν κάνατε μετά. Ξέρουμε και γι' αυτό δεν απέχουμε από την όλη ιστορία. Επειδή ξέρουμε, απέχουμε από την όλη ιστορία. Και γι' αυτό και έχει 2.000-3.000 κόσμος. Δηλαδή απέχετε γιατί? Απέχουμε γιατί δεν θέλουμε να είμαστε κομπάρσι σε αυτό το έργο. Είναι, είναι αλλουνού έργο. Το ανεβάζει άλλος το έργο. Είναι θεατρικό έργο, αλλά το ανεβάζει άλλος. Εμείς δεν έχουμε σχέση με αυτό. Έτσι. Σαν οπαδοί του Ηρακλή. Χιλιάδες οι οπαδοί του Ηρακλή. Δεν μπορούμε να μας πούνε ότι είναι 2-3 χιλιάδες ή 8 που ήταν με τον Ολυμπιακό. Εκτός αν το ισχυριστεί κάποιος αυτό. Το ντέρμπι πώς το είδες? Το ντέρμπι, κοίταξε, ο Πάοκ έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία να διαλύσει τον Ολυμπιακό, να τον βάλει 3-4 γκολ. Δικαιούται να φωνάζει για τη διαιτησία. Τώρα μικροπράγματα τώρα. Μικροπράγματα. Δεν νομίζω ότι έκρινε η διαιτησία τον αγώνα. Στο ρωτάω γιατί είσαι ουδέτερος. Ναι, με τις χαμένες ευκαιρίες που ο ΠΑΟΚ έχασε την ευκαιρία, την πραγματική μεγάλη ευκαιρία να καθαρίσει τον Ολυμπιακό και να μην μπορεί μετά να μιλάει κανένας ούτε για διαιτησία ούτε για τίποτα. Εγώ θέλω, επειδή είσαι ουδέτερος. Γνωρίζει εξ αρχής, κοίταξε, γνωρίζει εξ αρχής ότι η διαιτησία με τον Α ή Β τρόπο θα είναι λίγο υπέρ θα του. Θα πάει υπέρ του δυνατού που είναι Ολυμπιακός. Ναι. Έτσι, είναι λογικό. Άρα εσύ τι πρέπει να κάνεις? Να είσαι λίγο καλύτερος από αυτό το οποίο είσαι και να νικήσεις και τη διαιτησία στη συγκεκριμένη περίπτωση. Άμα ήταν 3-1 ή 4-1. Δηλαδή το ερώτημά μου προς τους ουδέτερους φιλάθλους, Αριανία, Εξίδες, Πανιόνι, Αθλέτικο Μαδρίτης κτλ., είναι εάν το αποτέλεσμα διαμορφώθηκε από τον διαιτητή. Η ψήφος η δική σου λέει όχι. Όχι, δεν διαμορφώθηκε από κανένα διαιτητή το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είχε κρυφθεί από τη στιγμή που χάσαν τα γκολ ο Τζαλμά και αυτή η απίθανη που έφερε ο Σαβίδης. Και από και πέρα θα μπορούσε στο τέλος να γίνει διαφορετικά, όπως είπες, άμα ένα εκατοστό πιο πάνω ήταν πιο μπροστά ο ένας με τον άλλον, αν ήταν ένα εκατοστό πιο μπροστά ή όχι. Αυτό τώρα εντάξει, δεν υπήρχε περίπτωση να το δώσει υπέρ του ΠΑΟΚ.
Αυτό το γνωρίζαν εξ αρχής. Ούτε όμως ο Ολυμπιακός φάνηκε να είναι καλύτερη ομάδα από τον ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός τέρνεται. Ο Ολυμπιακός είναι τραγικός. Άρα λες για κατόρθωμα του ΠΑΟΚ να χάσει από αυτόν τον Ολυμπιακό. Δεν επηρεάζει αποτέλεσμα ο διαιτητής. Άρα λες ότι φταίει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ο ίδιος φταίει. Αυτό μου λες εσύ. Ο ίδιος φταίει. Εντάξει, κάποτε θα πρέπει όλες οι ομάδες της Θεσσαλονίκης να αρχίσουν πρώτα να βλέπουν τις ευθύνες τους και μετά να βλέπουν τις ευθύνες των αλλωνών της Αθήνας. Η Αθήνα κάνει τη δουλειά της και η Θεσσαλονίκη πρέπει να κάνει τη δουλειά της. Είναι απλά τα πράγματα. Πρέπει να κάνουμε ομάδες που να νικάνε λίγο και τη διαιτησία. Τόσο και να γκρινιάξεις για τη διαιτησία, αφού είναι δεδομένο ότι δεν μπορείς να την πάρεις. Πρέπει να κάνεις μια ομάδα η οποία τουλάχιστον να βάζει 3-4 γκολ και μετά σπα να βάλουν οι άλλοι δύο. Στην Τούμπα, πάω ο Ηρακλής, διαμόρφωσε αποτέλεσμα. Ούτε εκεί. Κατά την άποψή μου ούτε εκεί, διότι είπαμε και στην προηγούμενη φορά που είχαμε μιλήσει ότι η διαιτησία πάει με τον δυνατό. Αυτό είναι δεδομένο. Όποιος είναι πιο δυνατός, τον βοηθάει και λίγο. Αν θεωρήσουμε δηλαδή τον ΠΑΟΚ δυνατότερο του Ηρακλή. Αυτή τη στιγμή είναι. Ναι. Αντικειμενικά. Λογικά τα σφυρίγματα κάποια λες θα πάνε στον ΠΑΟΚ. Άρα λες το ίδιο συμβαίνει με τον Ολυμπιακό σε περίπτωση που παίξει με τον ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Και ο Ηρακλής. Ναι. Και ο Ηρακλής είχε ακόμα μεγαλύτερη ευκαιρία να το μάτσα να το διαχειριστεί όπως ήθελε. Αλλά έγινε η φάση με τον Σαραμαντά. Αν δεν γινόταν η φάση με τον Σαραμαντά, θα ήταν πολύ δύσκολο το μάτσα από εκεί πέρα. Η οποία τη θεωρείς δίκαιη αποβολή. Είπαμε δίκαια, αλλά κατά την άποψή μου είναι ή έχουμε να κάνουμε με βλάκα ή μισθημένο. Ναι. Όπως και στην περίπτωση του Κυριακίδη. Ναι. Δεν είναι δυνατόν, γιατί κάνεις που κάνεις το λάθος. Ένας οποιοδήποτε λογικός παίχτης σε οποιαδήποτε κατηγορία του κόσμου θα σταματούσε τον παίχτη με φάουλ. Είναι στο κέντρο του γηπέδου. Ούτε κόκκινη κάρτα μπορεί να πάρει, ούτε τίποτα. Μια κίτρινη θα έπαιρνε. Έτσι δεν είναι. Μάλιστα. Δεν το σταμάτησε όμως. Εκτός αν λόγω του ότι δεν έχουν φυσική κατάσταση δεν έχει καθόλου καθαρό μυαλό και κάνουν τα λάθη που κάνουν. Έγινε. Φιλιά. Να σε καλά, καλημέρα. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα, τρελό αγόρι. Γεια σου, γλυκό αγόρι. Καλημέρα. Λοιπόν, πριν μου πεις τα ποδοσφαιρικά, θα σου πω ότι μίλησα με ένα φίλο μου αριστερό, ο οποίος μου είπε ότι είναι πλέον ανόητο να γιορτάζουμε, λέει, εθνικές εορτές. Τραβηγμένη η άποψή του. Κοίταξε τώρα, αν είναι ανόητο, λογικό ή οτιδήποτε. Περιττό, μάλλον ψέματα. Δεν μου είναι περιττό. Η έννοια του εορτασμού, εντάξει, σου είπα ότι πρέπει να σεβόμαστε τη μνήμη κάποιων ανθρώπων οι οποίοι πολέμησαν για κάποιο σκοπό. Ναι, ξέρεις γιατί μου το είπε. Ξέρεις γιατί μου το είπε. Μου το είπε γιατί λέει πλέον στις παρελάσεις μπήκε μέσα το πολιτικό κομμάτι. Οπότε δεν τιμάμε καμία μνήμη, απλά περνάμε, λέει, πολιτικά μηνύματα. Και εγώ, λέει, σαν αριστερός, δεν γουστάρω, λέει, να γίνεται αυτό. Είναι λογική η τοποθέτησή του. Ναι, σ' ακούω εσένα. Είναι αυτό ότι οι μνήμες ξεφθοριάζουν με το πέρας του χρόνου. Ναι. Πολλά πράγματα τα ξεχνάμε. Ναι. Τα λησμονούμε. Ναι. Πλέον οι αποστάσεις μεγαλώνουν. Δεν υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν ζήσει εκείνη την εποχή για να μεταφέρουν το κλίμα, τις καταστάσεις, τα γεγονότα. Ήταν μια πολύ δύσκολη και μαύρη εποχή για όλο τον κόσμο, όχι μόνο για την Ελλάδα μεμονωμένα, γιατί μιλάμε ότι είχε εμπλακεί ολόκληρη η φίλος με τεράστιες απώλειες ψυχών. Ναι. Τώρα οι λόγοι δεν θα τους γνωρίσουμε, θα τους γνωρίσουμε αργότερα. Υπάρχουν πράγματα τα οποία ποτέ δεν θα μάθει η ανθρωπότητα, τις σκοπιμότητες που είχε το οποιοδήποτε γεγονός. Μελετάται ακόμα η όλη κατάσταση με πολύ προσοχή από τους ιστορικούς και ακόμα θα προκύπτουν δεδομένα νέα για την εποχή. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε ψυχροί απέναντι στην ιστορία και να μην τη βλέπουμε το συνέστημα. Να είμαστε ψυχροί απέναντι στην ιστορία. Ψυχροί. Και να μην βλέπουμε το συνέστημα. Αυτός είπε ότι, ξέρεις, λέει, επειδή πλέον έχουν γίνει οι εθνικές εορτές στόχος πολιτικών μηνυμάτων, να κατεργηθούν οι παρελάσεις οπωσδήποτε. Αυτή ήταν η άποψή του. Δεν ξέρω αν είναι άποψη ενός αριστερού, γιατί συνήθως οι αριστεροί λένε να κατεργηθούν οι παρελάσεις, τα εθνικά αυτά κτλ. Έχουν μια φιλοσοφία οι αριστεροί να μην. Είναι επιδερμικές προσεγγίσεις, πιο πολύ για χάρη εντυπωσιασμού, μόνο για το επικοινωνικό κομμάτι, είναι για να τις λέμε. Τα πράγματα είναι πολύ πιο βαθιά, αν τα αναλύσει οποιοδήποτε άνθρωπος. Ό,τι. Από το να λέμε κάποια πράγματα καθαρά για να τα πούμε. Λοιπόν, και φυσικά δεν μπορούμε να πούμε, ξέρω εγώ, στην ψυχολογία και όλων των ανθρώπων που πολέμησαν. Πάντως, αν ρωτήσεις τα παιδιά στο σχολείο,
Δεν θα ξέρουν να σου πούνε για την 28η Οκτωβρίου. Δεν νομίζω. Πολύ δύσκολο. Ότι... Πώς να το κατανοήσουν. Μα η ηλικία τους είναι και τόσο τρυφερή που δεν μπορούν να κατανοήσουν τόσο σοβαρά γεγονότα. Ναι. Το ναι. τι ακριβώς γιορτάζει, το τι έγινε, τι ναι. συνθήκες υπήρχαν εκείνη την περίοδο. Όχι, γενικά με την, και με την οικονομική κρίση. Και με την οικονομική το κρίση. Το αντιλαμβάνομαι ότι και αυτά τα εθνικά. Θέματα, εορτές και τα λοιπά έχουν αρχίσει και ξεδοριάζουν με την οικονομική κρίση, έτσι. Ναι. Καλά, σίγουρα επηρεάζεται πάρα πολύ ο κόσμος και από την ένδυα την οικονομική. Αν δεν μπορεί να λειτουργήσει όπως το παρελθόν, δηλαδή όταν ξέρω εγώ με μαζικές εξόδους, φαγοπότια, η όλη κατάσταση. Αλλά και αν δεν γίνει παρέλαση, εσύ δεν ατρελαθείς κιόλας. Ας πούμε, αυτό θες να μου πεις. Όχι, δεν σε πιάνει, ας πούμε, εθνικό φρόνημα με αυτά τα πράγματα. Ναι. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι παρελάσει. Σαν διαδικασία, εντάξει, και κόστος έχουν, ίσως είναι κάτι. Αυτό ακριβώς είπε αυτός ο κομμουνιστής, αυτός ο φίλος μου, είπε είναι και το κόστος μεγάλο. Δηλαδή δεν μας παίρνει, λέει. Σκέψου, ναι. σκέψου σήμερα θα μιλήσω για το σημερινό που κλείστηκε η Μουδανίων για να γίνει μια πρόβα παρέλαση. Τι ποτηλιά θα τρέχει και τι ταλαιπώρια για τον κόσμο. Ναι. Ένα γεγονός το οποίο αποσταθεροποίησε όλη τη Θεσσαλονίκη στην πραγματικότητα. Ναι. Τουλάχιστον ανατολικό τη τομέα. Ναι. Όποιος ήταν εκείνες τις ώρες. Προς τα ανατολικά, φαντάζομαι θα δεινοπάθει. Ναι, θα σου πει ρε φίλε, εδώ άλλος κλείνει τον δρόμο, λέει, για να τρέχουν τζόκινγκ και παλαβή, για να κάνουν παρέλαση οι γκέι, μπορεί να σου πει κάποιος. Και δεν θα κάνω εγώ την παρέλασή μου να θυμηθώ τους προγόνους μου, να σου πει. Εντάξει, είναι σε ώρες αιχμής, μπορεί να γίνει κάποιο ατύχημα, οτιδήποτε. Θα πρέπει να βρεθεί ένας χώρος για να μην παρακολουθείται αυτό που λέμε η δημόσια κυκλοφορία τόσο έντονα. Υπήρχε τεράστιο πρόβλημα σήμερα προς τα εκεί. Εντάξει, ήταν φοβερή εικόνα. Λοιπόν, να πάμε στα ποδοσφαιρικά, Κώστα. Για πάμε. Η αλήθεια είναι ότι... Ερώτηση δεύτερη σε ουδέτερο. Επηρεάζει ο διαιτητής αποτέλεσμα στο Καραϊσκάκι, ναι ή όχι? Κώστα, είμαι από τους ανθρώπους, από τους λίγους ανθρώπους που δεν πήγε καν στη διαδικασία να παρακολουθήσει το μάτς. Λόγω αυτής της περιρρώσεως ατμόσφαιρας, δηλαδή όλοι θέλουν οι παοκτήτες να δικηθούν. Οι Ολυμπιακοί να δικήσουν, να μιλάνε για το μισό πόδι ή όχι το offside. Εντάξει, αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο, να ασχοληθεί σοβαρά. Ναι. Γι' αυτό και δεν πήγα καν στον κόπο να παρακολουθήσω το παιχνίδι. Είδα το Real Madrid της Bilbao, που ήταν η πρωτιά στην Πριμέρα Division, από το να κάτσω εδώ το Ολυμπιακό ΠΑΟΚ. Όχι κάτι με το παιχνίδι. Απλά δεν μπορώ. Άρα δεν έχεις άποψη ως ουδέτερος για να... Όχι, όχι. Ναι. Δεν έχω, δεν το είδα το παιχνίδι, δεν φέρω άποψη. Ποδοσφαιρικά ήταν μόνο το παιχνίδι από τη Super League, το δικό μας και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού σήμερα. Ο Παναθηναϊκός έκανε μια κακή διαχείριση δυνάμεων, πήγε να σκοτώσει το παιχνίδι. Ναι. Αποδεικνύεται αυτό που είπαμε, ότι είναι μια ομάδα βιολογικά παρικμασμένη, χωρίς άκρημα, τον ψάχνουν ακόμα. Και ακόμα και αυτή η μέτρια αφέρεια και αυτή. Μετά την ισοπαλία του Παναθηναϊκού, γιατρέ μου, σήμερα, την ήττα του ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκι. Ωραία. Δεν βλέπεις στις οπαδούς των υπόλοιπων ομάδων, τους αεξίδες, ένα ξενέρωμα. Ένα ξενέρωμα. Γιατί ότι... φέτος, κάτσε λίγο. Υπήρχαν προσδοκίες μεγάλες από τους παοξίδες, από τους αεξίδες, από τους παραθυναϊκούς, επιτέλους με ένα κακό ξεκίνημα του Ολυμπιακού να του φάνε φέτος το πρωτάθλημα. Την ΕΠΟ κτλ. Και αντιλαμβάνομαι αυτή τη στιγμή ένα ξενέρωμα, μια κατάπτωση των φιλάθλων του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ και του Παραθυναϊκού, ειδικά μετά την ισοπαλία τη σημερινή. Είναι σαν να λένε ότι πήρε ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα. Το πήρε! Κοίταξε, είναι πάρα πολύ νωρίς για να κρίνεις κάτι τέτοιο. Γιατί μπροστά μας. Αυτός ο κακός Ολυμπιακός στην άμυνα το πήρε! Κοίταξε, δεν γνωρίζω τι παράμετροι μπορεί να καθορίσουν την εξέλιξη του πρωτάθληματος. Γιατί είναι μπροστά μας κοντά 7 μήνες. Σε 7 μήνες μπορεί να γίνουν πολλά. Δηλαδή, μπορεί να γίνει μια μεταγραφική ενίσχυση μιας ομάδας το Γενάρη, τέτοια που να δραματοποιήσει έτσι, να διαφοροποιήσει την κατάσταση προς το καλύτερο για κάποιους αντιπάλους. Μόνο ο Ολυμπιακός φαίνεται να έχει γερό πορτοφόλι μέχρι στιγμής, δηλαδή να μπορεί να πάρει κάτι ποιοτικό και να ενισχύσει. Κάτσε ρε γιατρέ. Ο ΠΑΟΚ έχει το Σαββίδι, θέλει να ρίξει 5 εκατομμύρια στο πρωτάθλημα, θέλει να πάρει το κανάλι κτλ. Δεν μπορεί να πάρει δύο παιχταράδες το Γενάρη, να πούμε. Κάθε ομάδα έχει και έναν προϋπολογισμό και πρέπει να είναι τα έσοδα όσο και τα έξοδα. Όταν δεν έχει σταθερά έσοδα, δηλαδή να προσδοκάς ότι θα πάρει κάποια συγκεκριμένα που τα φέρουν κυρίως οι όμιλοι του Champions League. Δεν μπορεί να σκάσεις τόσο ακραία για να πας να βγεις στους αθλητές να κάνεις τι. Δηλαδή, ο πιο ασφαλής δρόμος για μια ομάδα για να βελτιώσει το οικονομικό τους είναι να μπορεί να βελτιώνει τη θέση της μέσα στις ευρωπαϊκές συμμετοχές της. Μάλιστα. Δηλαδή, βλέπεις ότι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός μπορεί και να επέλεξει τον δρόμο του Europa. Με άλλα λόγια, στο θέμα των παρελάσεων δεν τρελαίνεσαι. Στο θέμα του ποδοσφαίρου, ο Ολυμπιακός είναι ακόμα νωρίς. Το μάτς δεν το είδες. Προτίμησες να δεις Ευρώπη. Εντάξει, ήταν μια προτίμηση όχι τυχαία. Ναι.
Και αύριο εδώ θα έρθεις να μιλήσεις για αρκετό Ηρακλή. Γιατί μου είπες εκτός αέρα ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια κακή βιολογικά ομάδα. Εντάξει. Ίσως να είναι η χειρότερη ομάδα που έχω δει σε επίπεδο φυσικής κατάστασης ποτέ σε επίπεδο Super League. Τόσο κακογυμνασμένη ομάδα δεν την έχω ξαναπαρατηρήσει. Μάλιστα. Και πού ρίχνεις τα βέλη σου? Προφανώς στο τεχνικό επιτελείο. Αυτός ο οποίος έχει θεοποιηθεί από τον κόσμο, γιατί δεν γνωρίζει ποδόσφαιρο. Δεν παρακολουθεί, δεν το αρέσει το ποδόσφαιρο. Το αρέσουν πολύ τα γύρω-γύρω και όχι το κυρίως άθλημα. Ποιος? Αυτό και ο Αμανατίδης στη συνέντευξη του. Ότι εγώ αγαπάω το ποδόσφαιρο. Θέλω επιτέλους αυτός ο κόσμος εδώ πέρα να αγαπήσει το άθλημα πάνω απ' όλα. Να μην κοιτάει μόνο την επιτυχία και την προβολή μέσα από την επιτυχία του εαυτού του. Γιατί αυτό κάνει ο Έλληνας οπαδός. Επειδή συνήθως δεν έχει καλή προσωπική ζωή, κοιτάει μέσα από την ομάδα ή από τρίτες λύσεις να νιώσει καλύτερα ο ίδιος ο αυτός του. Δηλαδή τη θεραπεία έχει καταντήσει η ομάδα για τον καθένα μας. Έγινε γιατρέ μου, τα λέμε γιατρέ. Πάμε επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλή εβδομάδα, Κωστή. Καλή εβδομάδα. Κώστας Παουκτής από Πειραιά. Η εβδομάδα μπερδεμένη με εθνικές εορτές, με τοπικές εορτές. Τετάρτη δεν έχουμε δουλειές, Παρασκευή δεν έχουμε δουλειές, Σάββατο έχει μπάλα, Κυριακή ένα μπέρδεμα είναι, μας κόβει. Η γνώμη σου για τις παρελάσεις του κομμουνιστή να κατεργηθούν, λέει, γιατί είναι, λέει, πώς το λέει, είναι, λέει, εθνική συνείδηση δεν υπάρχει. Υπάρχουν, λέει, πολιτικά μηνύματα στις παρελάσεις και σε όλα αυτά. Και επίσης μου λέει είναι και έξοδα πολλά. Η γνώμη σου ποια είναι πριν πάμε στα ποδοσφαιρικά? Μου κάνει κλικ αυτό. Ναι. Ότι καλό είναι να υπάρχουν οι παρελάσεις, αλλά να είναι όχι σε στυλ στρατιωτικό όπως τώρα. Πρέπει να περισσότερο να δίνουμε βάση στην ιστορία και όχι απλώς να γίνεται η παρέλαση και να μην ξέρουν τα παιδιά τι γιορτάζουμε 28 Οκτωβρίου και τι 25 Μαρτίου. Ναι. Αυτό είναι για μένα το βασικότερο. Ναι. Βλέπεις τα παιδιά, κάνουν παρέλαση και το μόνο που τους ενδιαφέρουν είναι να κάνουν το μαλλί τους καρπάκια με το ζελέ και τους ρωτάς τι γιορτάζουμε 28 Οκτωβρίου και σου λένε την Επανάσταση του 21. Ναι. Θα έπρεπε στα σχολεία να μαθαίνουν την ιστορία. Αυτό είναι το βασικότερο να για μένα. Να τους ωφελήσει αν τη μάθουν, λες. Έθνος που ξεχνάει την ιστορία του πάβει να υφίσταται. Γι' αυτό καλό θα ήταν τα νέα παιδιά. Δηλαδή το δικό μας το έθνος πάβει να υφίσταται πλέον γιατί έχει ξεχάσει την ιστορία του, λες? Είναι ένας βασικός λόγος και αυτός. Λες, άμα ναι. Η νεολαία έχει αφοσιωθεί μόνο σε μία οθόνη υπολογιστή και δεν ξέρει ιστορία και την αληθινή ζωή. Δηλαδή τώρα τι λες στα νέα τα παιδιά ότι το κάνουν αυτό το πράγμα και ότι πρέπει να νιώθουν και άσχημα, ας πούμε. Να βγουν οι νεολαίοι να μας πούνε. Για πες μου. Πάνω απ' όλα αυτά είναι οι γονείς και οι δάσκαλοι στα σχολεία. Τα παιδιά είναι ένας πυλός που πρέπει να τον πλάσεις. Σε αυτό φταίνει οι μεγαλύτεροι. Την ευθύνη την έχουν οι γονείς, που όπως είχες πει και παλιά, οι μητέρες έχουν γίνει ψωλόμυαλες και οι άντρες και αυτοί στο κοκό το μυαλό τους και έχουν παραμερίσει τα παιδιά τους. Αυτό είναι το βασικότερο για μένα. Το πρώτο λόγο τον έχουν οι γονείς στο σπίτι. Να δίνουν στα παιδιά να διαβάσουν και κανένα βιβλίο και να μην ασχολούνται μόνο με τους υπολογιστές. Πάντως μου λες όμως ότι το έξοδο των παρελάσεων είναι ένα κομμάτι κι αυτό. Είναι ένα κομμάτι, αλλά το βασικότερο είναι να η μελέτη, πρώτον η μελέτη και μετά να τιμάμε και με την παρέλαση μια εθνική εορτή. Και να μην είναι απλώς για τα μάτια του κόσμου κάνουμε παρέλαση. Μάλιστα. Δεν ξέρουμε τι γιορτάζουμε. Ναι. Που έχει γίνει πασαρέλα η παρέλαση. Βλέπεις τα αγόρια, το μόνο που σε ενδιαφέρει να έχουν με το ζελέ, καρφάκι, το μάτι. Και άρα έχει ο κομμουνιστής δίκιο, με άλλα λόγια, αυτό που είπε. Δηλαδή, άμα δίκιο. Κάνω παρέλαση εγώ και είναι άλλοι με τα μπούτια απ' έξω, γλωσσόφυλλα κτλ. Τα κούνια πάνω 10 πόντι και στις άλλες παρελάσεις πάνε, ξέρω εγώ, για πολιτικούς λόγους, περνάνε πολιτικά μηνύματα. Είναι και τα έξοδα, έχουν ξεφτυλιστεί οι παρελάσεις, με άλλα λόγια. Μάλιστα. Σωστό. Έχουν ξεφτυλιστεί οι παρελάσεις, βέβαια. Οπότε να καταργηθούν. Άμα να συνεχίζονται έτσι οι παρελάσεις, καλύτερα να καταργηθούν. Είσαι ο δεύτερος που το λέει. Μάλιστα. Να καταργηθούν οι παρελάσεις, αν είναι να συνεχιστούν με αυτόν τον ρυθμό. Και με αυτή την κουλτούρα, και με αυτό το επίπεδο, και με αυτή την όλη καρακατινιά, να πούμε. Μάλιστα, ρε φίλε, ωραίο. Για πες παρακάτω. Πάμε τώρα και στα ποδοσφαιρικά που πόνεσαν τα μυαλά μας εχθές πάλι με τον ΠΑΟΚ, αλλά όσο και αν μας πληγώνει η ομάδα, μας πορώνει.
Επηρέασε ο διαιτητής το αποτέλεσμα. Επηρέασε, ιδίως στη... Αλίωσε, το αλίωσε, το αλίωσε λες. Το αλίωσε. Φταίμε και εμείς, βγάλαμε τα μάτια μας μόνοι μας, αλλά όχι τόσο για το offside που έχει ένα πλεονέκτημα, μπορείς να πεις και επιτιθέμενο στην αμφιβολία, όσο όμως για την κόκκινη κάρτα του Μιλιβόγεβιτς, που ήταν τελευταίος παίκτης εκεί και ήταν σε προφανή θέση για γκολ, μετά έφευγε στην ευθεία ο Αθανασιάδης. Εκεί έπρεπε να είχε αποβληθεί ο Μιλιβόγεβιτς, βασικό αυτό. Όπως και στο 88 που η κόκκινη κάρτα του Μποατία που σακάδεψε το παίκτη μας. Αν είχες το Σαββίδι μπροστά σου, τώρα για ένα λεπτό, τι θα του έλεγες? Πες ότι σ' ακούει τώρα ο Σαββίδης. Ότι φταίει και η διαιτησία, αλλά βγάλαμε και μόνοι μας τα μάτια μας. Ότι πρέπει να έχει μερίδιο ευθύνης ο Σαββίδης που πάει να ρίξει λεφτά για τη χορηγία του πρωταθλήματος 5 εκατομμύρια ευρώ και δεν έφερε έναν επιθετικό παίκτη. Σε στεναχωρεί αυτό? Δηλαδή να δώσει απλόχερα 5 εκατομμύρια αλλά να μην πάρει δύο παιχταράδες, σε ενοχλεί αυτό? Ναι, με ενοχλεί, γιατί πρώτα πρέπει να κοιτάζουμε την ομάδα μας, τον ΠΑΟΚ, και μετά τις χορηγίες και τα κανάλια. Για να πάρει τηλεοπτική άδεια έδωσε 60 εκατομμύρια. Και για να γίνει χορηγός στο πρωτάθλημα που το κράζουμε κιόλας, την παράγκα της ΕΠΟ και τη Super League, δίνουμε 5 εκατομμύρια ευρώ. Θα έπρεπε να δώσει και 2 εκατομμύρια ευρώ να φέρει έναν... Το Γενάρη δηλαδή εσύ, εάν δώσει 5 εκατομμύρια για 2 χρόνια στη Super League και δεν σου πάρει φορ, δεκάρι, κόφτη και τα λοιπά, αριστερό μπακ και τα λοιπά, θα τον κράξεις, θα του κάνεις κριτική, θα του παραπονεθείς, τι θα του πεις? Ναι, γιατί έχει μερίδιο ευθύνης. Δεν φταίνει για όλα η Αθήνα και το κατεστημένο, φταίμε και εμείς που δεν δυναμώσαμε την ομάδα, που φώναζε από το καλοκαίρι ότι χρειαζόμασταν έναν επιθετικό που να έχει εύκολο τον γκολ. Και έχουμε φτάσει στο σημείο να κάνουμε πόσες τελικές προσπάθειες, να έχουμε τις περισσότερες από όλες τις ελληνικές ομάδες και να μην μπορούμε να βρούμε δίχτυα. Δεν μου λες το ότι ο ΠΑΟΚ, και τελειώνω με αυτό, κάνει πολλές τελικές. Και το 90% των τελικών που κάνει, δεν σου λέω είναι goal out, δοκάρι, ξέρω εγώ, δεν τις κάνουν οι center for και τις κάνουν οι πλαϊνοί. Το ότι δηλαδή δεν φτάνει η μπάλα στα center for. Φταίει που δεν έχουμε δεκάρι και δεν, ακόμα ο Μπίσεσβαρ δεν έχει βρει... Φίλε στο Θεό που πιστεύεις, τελειώνω με αυτό. Έχεις το center for που μία στις τρεις φάσεις της κάνει goal, ο Κλάους. Μία στις τρεις φάσεις τις κάνει γκολ ο Κλάους. Και τις φάσεις τις κάνουν οι πλαϊνοί. Οι πλαϊνοί που κάνουν γκολ κάθε ένα γκολ κάθε 12 φάσεις. Δηλαδή το στατιστικό, αφού μιλάμε για στατιστικά, λέει το εξής. Ο Κλάους στις τρεις ευκαιρίες κάνει ένα γκολ. Ο Ροντρίγκες στις 10 ευκαιρίες κάνει ένα γκολ. Ο Τζαλμάς στις 14 ευκαιρίες κάνει ένα γκολ. Ο ΠΑΟ κάνει σε κάθε μάτς 10 ευκαιρίες και τις 8 τις κάνουν οι πλαϊνοί. Αυτό πώς λύνεται τώρα? Κλείσε. Ωραίο θέμα. Επόμενη γραμμή. Κερατάδες. Ο Σέντερ Φόρσας, ρε. Ο Κλάους. Είναι ένα στις 2,5 φάσεις κάνει γκολ. Οι πλαϊνοί σας κάνουν κάθε 12 φάσεις γκολ. Στο 90 λεπτό οι τελικές γίνονται με τους πλαϊνούς. Αυτό ο Ίβιτς τώρα άμα τα ακούει, πόσες φορές θα γυρίσει γύρω από την κουβέρτα του μέχρι να τον πιάσει ο ύπνος? Καλημέρα. Κύριε, να απαντήσω εγώ? Να απαντήσετε, κύριε. Λοιπόν, είναι πολύ απλό το θέμα. Να το ακούσω, κύριε. Ο Ροντρίγκες είναι πολύ γρήγορο για τον Αθανασιάδη. Δεν υπάρχει να δεκάει να κρατήσει την μπάλα. Πάνε σε, ρε φίλε, η γραμμή σου. Τι Vodafone, Panafone, Cosmote, τι έχεις? Κάνει διακοπές στο τηλέφωνο. Σε παίρνω μέσα στο Skype από Ιταλία, γι' αυτό. Α, με συγχωρείς. Σου δίνω δικαιολογητικό και ελαφρυντικό. Για απάντησέ μου λοιπόν, λέγε. Δώσε μου δικαιολογητικό, είμαι ο Μάνος από Ιταλία. Έλα. Δώσε δουλειά πολλά στο χειλητήρι και στο Βασίλειο Μηνιάτο. Ο χειλητήρις λοιπόν, έγινε ναι. Α, ωραία. Λοιπόν, άκουσε με Κωστή. Δεν υπάρχει να δεκάνει θα ρίξει μπάλα. Ο Ροντρίγκες φεύγει πάρα πολύ γρήγορα για τον Αθανασιάδη. Το αποτέλεσμα δεν τον προλαβαίνει. Η αργοπορία του Αθανασιάδη αναγκάζει τους πλαϊνούς και τελειώνουν τις φάσεις. Ναι.
Φίλε, για μένα, ναι, όπως, αλλά αυτό. Μιλάω σαν Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί να γίνονται 40-60 τελικές και να τις κάνουν τις 6 το 10% μόνο οι φορ. Δεν γίνεται. Λοιπόν, κοίταξε με Κωστή, δεν είναι δυνατόν να γιατί ο φορ τις κάνει γκολ. Ναι, ναι, ακούω. Λοιπόν, άκουσα με λίγο. Τον Αθανασιάδη, μην το βγάλεις άφηστο. Ο Αθανασιάδης είναι μανούλα σε δύο πράγματα. Το ένα είναι να πετιέται στο 1,5-2 μέτρα και το σουτ. Άμα του τη φέρουνε είναι ο καλύτερος στον πρώτο χρόνο, ναι. Αλλά γιατί δεν του τη φέρουνε, λέει. Γιατί. Γιατί δεν προλαβαίνει να είναι εκεί. Δεν προλαβαίνει να είναι εκεί ο Αθανασιάδης. Είναι πολύ απλό. Ναι. Όταν ο ΠΑΟΚ μου παίζει από τη σέντρα πίσω, δεν μπορεί να φτάσει τον Ροντρίγκες. Πού να το φτάσει τον Ροντρίγκες. Δεν τον έφτασε. Τον Πρωτία δεν τον έφτασε. Τον φτάσει ο Αθανασιάδης. Κάτσε ρε φίλε. Εδώ υπάρχουν και. Δεν υπάρχουν μόνο αντεπιθέσεις, ευκαιρίες αντεπιθέσεων. Υπάρχουν και ευκαιρίες σε οργανωμένες άμυνες. Στην οργανωμένη την άμυνα δεν υπάρχει φορτώμα στο center for. Ο center for δεν έχει τρίπλα ταχύτητα ιστορία. Δεν πάει μπάλα σε αυτόν. Τις τελειώνουν οι άλλοι. Ναι. Και πού είναι κάθετη. Και πού είναι κάθετη. Μάλιστα. Εγώ λέω πού είναι το φόρτωμα. Ναι, αυτό ναι, ναι. Το ίδιο πράγμα λέμε. Λοιπόν, Κωστή, θα σου πω ένα πράγμα. Πώς μου φάνηκε εμένα ο φυσικός αγώνας. Εμένα μου θύμισε πάρα πολύ και έχασα μεγάλη ευκαιρία από πάω και αυτό το πράγμα. Το παιχνίδι το 0-3, το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, αν θυμάσαι. Με τον γκολ του Μπέρκ που βγήκε στην αντεπίδεση. Ναι, αλλά ο Μπέρκ το κάρφωσε, φίλε. Άκουσε με, λοιπόν. Ο Ολυμπιακός είχε ακριβώς το ίδιο πλάνο. Δηλαδή, μια ομάδα που θέλει να μπει στα πρώτα 5 λεπτά να πετάξει ένα γκολ για να κάτσει πίσω γιατί δεν έχει δυνάμεις. Ακριβώς το ίδιο πράγμα έκανε το Ολυμπιακός με τον ΠΑΟ. Μπήκε όλος μπροστά, έφερε τα center back, δηλαδή και μεταξύ, να πεις ότι δεν το ξέρει κιόλας, παίζεις με λύση ανάγκης. Δεν έχεις αριστερό back. Μάλιστα. Έχεις δύο στόπερ που ξέρεις ότι πονάς. Και έχεις μόνο έναν ανεβασμένο φουγκέιρας. Μόνο αυτό. Αυτή ήταν ο Ολυμπιακός. Και μου παίζεις στη σέντρα. Αυτό είναι σαν να λέμε να παίζεις έναν αγώνα κυπέλου και να κυνηγάς το σκορ. Αυτό το πράγμα. Ό,τι έκανε δηλαδή και με τον Παναθηναϊκό ο Μίτσελ. Πριν 2-3 χρόνια που ήταν. Ακριβώς η ίδια τακτική. Ο Ολυμπιακός. Αυτό ακριβώς έκανε. Απλά το πλήρωσε ο ΠΑΟ γιατί δεν έχει έναν μπερτ να ακολουθήσει τις αντεπιθέσεις. Ό,τι έκανε το Παναθηναϊκό. Γιατί το Παναθηναϊκός δεν νομίζω ότι έκανε κάτι. Έκανε ένα παιχνίδι τρελό με τον Ολυμπιακό πριν 3 χρόνια. Το ίδιο πράγμα έκανε. Περίμενε και χτύπαγε. Διάλειμμα. Μένουμε στις γραμμές. Γεια σου, Κωστή μου. Έλα, φίλε. Έλα, φίλε. Έλα, φίλε. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Έλα, τι γίνεται. Όλα καλά, εσύ. Μια χαρά. Για πες. Ο Γάβρος από Πρέβεζα είμαι. Τι λέει η Πρέβεζα. Όλα καλά. Ο Πρεβέζης πέθανε. Ουδομία. Ζει ο Πρεβέζης. Ζει, πως ζει. Μάλιστα. Πώς θα με το μάτι μες. Ορίστε. Πώς το είδες το μάτι λέω χθες. Το πιο δίκαιο αποτέλεσμα ήταν ισοπαλία. Αδυναμίες. Φοβερές ο Ολυμπιακός στην τετράδα του. Το ότι δεν έχασε το μάτς οφείλεται στην αστοχία του ΠΑΟΚ και στο γεγονός, μάλλον το ότι δεν έχασε οφείλεται στην αστοχία του ΠΑΟΚ και το γεγονός ότι κέρδισε οφείλεται στο ότι ο ΠΑΟΚ στο ρόστερ του δεν είχε τρίτο στόπερ και κόφτη να κόψει τον Ολυμπιακό στα τελευταία λεπτά όταν ο ΠΑΟΚ κουράστηκε. Στα λέω γενικά. Ναι. Πάμε. Τι έχει να πεις. Εγώ φίλε ο διαιτητής. Που λένε ότι αλλίωσε αποτέλεσμα. Όχι, δεν νομίζω ότι αλλίωσε αποτέλεσμα ο διαιτητής. Όχι. Θα ήμουν ψεύτης να το πω. Έχω δει χειρότερες διαιτησίες στο Καραϊσκάκι. Και
το 55-45 που πήρε ο Ολυμπιακός, εγώ πάλι είμαι ευχαριστημένος. Εγώ, σαν ουδέτερη μορφή πάνω στο, στην κριτική. Αλλά λέω. Πρώτον, Ολυμπιακός στην Ευρώπη. Ολυμπιακός στην Ευρώπη. Ευτυχώς που δεν παίζει Champions League, γιατί θα είχαμε μεγάλα πάρτι με αυτή την άμυνα. Έτσι. Σωστό. Ο Φορτούνης έχει μια κυκλοθυμικότητα. Μια παίζει, μια δεν παίζει. Χθες τον τραβήξανε τα μίντια σαν καλύτερο παίκτη. Ο Μιλιβόγεβιτς ήταν ο καλύτερος παίκτης. Λάθος τον βγάλανε MVP. Ποια να παίξει ο Φορτούνης με τον Σεμπά. Δεν τραβάθομαι. Ο Σεμπά, κακός ο Πάρντο δεν βγαίνει από εκεί. Κακός δεν βγαίνει το. Κακός τρώει τον Πάρντο. Κακός τρώει τον Πάρντο. Και ο άλλος, η Λεωνίους λέγεται. Ναι. Είναι μια τρίχα από τα φρύδια του Ντουρμάς. Αυτή είναι η άποψή μου. Εντάξει. Για τον Λεωνίους λέω μπορεί να είναι καλύτερος. Ο Ντουρμάς δεν έπαιζε Ελλάδα. Φίλε, ο Ντουρμάς είναι απώλεια. Είναι εντάξει, αλλά αν ξέρεις ένα-δύο μάτς, λίγα πράγματα πέρυσι και στην Ευρώπη. Ναι. Τέλος πάντων. Εγώ θέλω να πω, θέλω να σας δώσω ότι εντάξει πολύ... Τον πάω ξανά αντίπαλο. Τον πάω ξανά αντίπαλο. Τον φοβήθηκες αρκετά. Όταν έκανε το 0-1, όταν κλείστηκε στα 40 μέτρα και σου βγάζε κόντρες, φοβήθηκες ότι κάποια στιγμή θα στο κάτσεις το δεύτερο και θα τελειώσεις. Ναι, εκεί το πίστεψα. Ναι. Εκεί το πίστεψα. Δεν το περίμενα πριν το μάτς. Πόσα χρόνια βλέπεις τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη, πόσα χρόνια? Αρκετά. Ήτανε μέχρι το 65 τα τελευταία καλύτερα 10 χρόνια που κατέβηκε ο ΠΑΟΚ στην Αθήνα. Μπορεί, ναι. Και εγώ αν το νομίζω αυτό. Αν εξαιρέσει και το τρίμπαλο το 2-1 τότε που του είχε κάτσει. Αλλά εγώ θέλω να σταθώ ότι διαβασμένος ο ΠΑΟΚ, γιατί ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά, ήθελε να κάνει το γρήγορο γκολ όπως έκανε στα δύο προηγούμενα μάτς, το διάβαζε αυτό ο ΠΑΟΚ, του κάτσε το στημένο και μετά προσπαθούσε με αντιπιθέσεις. Και εκεί φάνηκε η αδυναμία που δεν μπορούσε να κάνει το 0-2. Αν είχε κάνει το 0-2, είχε λήξει το πάρτι. Για μένα. Αλλά και στο 1-1 είχε ευκαιρίες πάλι με τέτα-τέτ. Ίδιο λάθος πάλι, η άμυνα η δικιά μας, τέτα-τέτ ο ΠΑΟΚ. Τα έχανε, θα μπορούσε να κάνει και εκεί το 1-2 και να το λήξει πάλι το μάτς. Και κάθονται τώρα ορισμένοι και ψάχνουν πού ευνοήθηκε ο Ολυμπιακός, πού αδικήθηκε ο ΠΑΟΚ, όχι τα καπνογόνα, όχι το ένα, όχι το άλλο. Εμένα δεν μου λέει κάτι. Μάλιστα. Στέκουμε αγωνιστικά. Αν είχες το Μαρινάκι απέναντί σου, και τι θα του έλεγες εν ώψη Ιανουαρίου? Θέλει ενίσχυση ομάδα, φαίνεται. Που, δεν που είναι θέλει. Αυτή, γιατί δεν είναι σε ενοχλεί ο Ντακώστα με τον Ποτία η αργότητά του? Σε ενοχλεί. Βέβαια, με ενοχλεί. Εντάξει, ο Ποτία φάνηκε ότι έχει αποδείξει μάλλον ότι μπορεί να βάλει γκολ αποστημένο. Άντε πες να το δεχτώ ένα αργό στόπερ. Και πάει πάνω στους επιθετικούς λίγο καλύτερα από τον Ντακώστα. Θα ήθελα όμως ένα γρήγορο και έμπειρο. Έχουμε ένα δούμε αμυντικό από τότε με τον Μέλμπερκ και τον Αβραμ. Στόπερ. Αριστερό. Στόπερ. Αριστερό μπακ δεν υπάρχει. Ούτε Ντελαπέγια, ούτε Ρέτσος, ούτε κανένας. Ο Ρέτσος, φίλε, δεν υπάρχει. Είναι και κολοπεδαράς. Δηλαδή βαράει πολύ με αγώνες και τέτοια. Θα βρεις μπελάμα το Ρέτσο. Εντάξει, είναι νεαρός ακόμα, έτσι. 18 χρονών είναι το παιδί, δεν έχει εμπειρία, τώρα ψήνεται. Λογικό είναι να κάνει και λάθη. Έτσι, δεν το κατακρίνω. Εντάξει, είναι και λίγο, μπορεί να παίζει και λίγο με τσαμπουκά για να κερδίσει θέση στην εντεκάδα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Εντάξει. Αλλά δεν μπορείς τώρα να το στριμώξεις τα μεγάλα παιχνίδια σαν τελευταία. Δηλαδή, περιμέναμε τον Ρέτσο. Αν δεν είχε κόκκινη, θα έπαιζε ο Ρέτσο, ξέρω, σαν ένα ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, που όλοι ξέρουμε τι σημαίνει ένα ντέρμπι. Δηλαδή, με τον Παναθηναϊκό ποιος θα παίξει? Εγώ ή εσύ? Έκλεισες. Ωραίος. Τύχε. Παράπονα. Έγινε. Παράπονα. Έγινε. Τρόμαξε από τον ΠΑΟΚ στα 65 λεπτά. Έκατσε ο ΠΑΟΚ μετά. Το γιατί έκατσε ο ΠΑΟΚ το αναλύσαν οι άλλοι για φυσική κατάσταση, οι γενικότητες. Εγώ σας λέω, όποια ομάδα παίζει χωρίς κόφτη, προβλήματα θα έχει. Πήγε ο Αναστασιάδης στην Ξάνθη χωρίς κόφτη. 4-2 έχασε. Εκεί. Πήγε ο Τούντορ χωρίς καθαρό κόφτη. Χωρίς καθαρό κόφτη στην Τούμπα με τον Ολυμπιακό. Φάγαν τον Κάτσε γιατί ο Κάτσε, ξέρω εγώ, την είδε Αλβανός υπήκοος.
Κέρδισε 40 φάουλ ο Ολυμπιακός στο κέντρο. Δεν ήταν τα 40 φάουλ, τα 35 ήτανε. Αού, γιατί σφίριξε τα φάουλ. Γιατί είστε βλάκες και παίζετε χωρίς κόφτη. Να πάρετε ψηλά να κόψετε σε μια τετράδα που έπαιζε με κάτι πιτσιρίκια ο Ολυμπιακός, να γίνει το 1-0, 2-0, έγινε 1-2. Προηγήθηκε ο ΠΑΟΚ με το ΜΑΚ. Δηλαδή, τρέλα σε πιάνει. Πήγε ο άλλος εχθές, έβγαλε τον Κανίας, έβαλε το Χαρίση κόφτη. Μα το Χαρίση πάνω στο Φορτούνι, θα βρεις μπελά. Θα βρεις μπελά. Επόμενη γραμμή, ναι. Γεια σου, Ραπ. Γεια σου, φίλε. Ολυμπιακός, εχθές ήμουνα στο γήπεδο. Ναι. Εδώ Θεσσαλονικιός. Λοιπόν, για τη Δυσία να πω καταρχήν αυτό το να διακοπεί το μάτς λόγω καπνογόνων, ανήκουστο. Όσο για το τάκλι του Μιλιβόγεβιτς, τα πάνε και οι αθλητικές υποκουμπές, δεν είναι, γιατί πήγε να βρει μπάλα, δεν πήγε να βρει τον παίκτη. Του Μποτία μπορούσε να δοθεί κόκκινη, δεν διαφωνώ, αλλά επίσης και μια κόκκινη δόθηκε πιο μετά στο Χαρίση, σε τάκλι που έκανε στον Ομάρ. Δεν πήγαινε και αυτός για μπάλα. Να πω για το site, εντάξει, πολύ ωραία και η φάση, δηλαδή εγώ θεωρώ ότι ένα μέτρο μπροστά, ένα μέτρο πίσω, ο άνθρωπος είναι και ο διαιτητής, λίγο πιο γρήγορος να είναι ο ένας. Μέχρι να κλείσει τα μάτια του ξεφεύγει ο άλλος. Έγινε και ο Μπέκερ δηλαδή σήμερα στο μάτι με τη Βέρεια. Ένα offside στο 7. Λίγο πιο μπροστά ήταν και πάλι ο Μπέκερ, δεν το έδωσε. Δεν μπορώ να το δει. Να πω ότι, πώς να το εξηγήσω, όχι ότι λυπάμαι ακριβώς. Δηλαδή πρέπει να ανοίξουν αυτό που είχε πει και στην αρχή ο Ηρακλητής, τα μάτια τους και να ρίξουν πρώτες ευθύνες στην ίδια την ομάδα. Ναι. Δεν γίνεται να βγαίνει ο Τζαλμά αντεπίθεση μόνος του και να το χάνει. Δεν πάει πάνω να τριπλάρει και να μπει με την μπάλα μέσα. Δεν πάει. Εγώ ήμουν εκεί πέρα μέσα στην πέντε ήμουνα, στη σειρά πέντε ήμουνα. Σοκ είχαμε πάθει, ήταν την πλευρά μας. Τι να πω ρε φίλε. Το γκολ, ο Ιβίτς βασικά στην αρχή αυτό όντως μπήκε διαβασμένος. Ήξερε ότι ο Ολυμπιακός θα θέλει να βάλει ένα γρήγορο γκολ και μετά να φυλάξει δυνάμεις. Για τις αντιπιθέσεις να μην έχει το νου του. Εγώ σε αυτό το μάτς τον Κλάους θα τον κράταγα πάγκο. Θα βάζα το Φανούρι, ο Ροντρίγκες, Τζάλμα. Και αν μου τα είχαν ο Τζάλμα, θα βάζα εκεί μέσα τον Χαρίση, Δεκάρη, όχι τον Σάκοφ, και τον πώς το λέω, τον Μιστακίδη έξω δεξιά. Θα πήγαινα με δύο Έλληνες. Θα πήγαινα με δύο Έλληνες. Εγώ πίστευα ότι θα πήγαινα με δύο Έλληνες. Ο Τζάλμα, ευχαριστώ πολύ. Ούτε στα μαρκαρίσματα με βοηθάς, ο Μιστακίδης θα με βοηθήσει. Θα γίνει και τρίτο χαφ. Θα κόψω, θα φύγω. Είναι άλλη βιόλα. Ο Μιστακίδης είχε χθες θέση στο μάτς. Ο Μιστακίδης χθες. Ο Φακούντο είχε χθες θέση στο μάτς. Ο Φακούντο χθες. Ο Χατζη Ισαΐας. Σαν τρίτο στόπερ. Βλέπω τον κάψανε αυτό τον παίκτη. Ο Χατζη Ισαΐας. Έχω 6 λεπτά. Είμαι 1-1. Έχω κάνει τη λακαμία μου. Με τον Χαρίση, τον έβαλα τον παίκτη αντί για δεκάρι, τον έβαλα εξάρι πάνω στο Φορτούνι. Ωραία. Και από εκεί και πέρα θέλω να κρατήσω γιατί μου βάζει τον Καρντόσο αυτός. Άρα θα φορτώσει τον Καρντόσο. Και έχω τον Χατζη Ισαΐα εξορία εκεί στο σπίτι του, εξόριστος. Θα ρίξει και έχει λέπρα. Θα ρίξει και έχει AIDS. Θα ρίξει και είναι, ξέρω εγώ τι στο διάλο είναι. Δηλαδή, με χαλάει εμένα σαν παοξή. Να κρατήσω πόσους βαθμούς διαφορά έχει ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Τέσσερις. Τέσσερις και εσύ τους τρεις από τώρα, την αρχή. Άσε τους τρεις. Έχω τέσσερις. Και τρεις πήγα 7. Με χαλάει να τους έχω τέσσερις τους βαθμούς. Να έχασε και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ πήρε 0-0 εκεί πέρα. Μια χαμένη ΑΕΚ, μια παρτάλα ΑΕΚ κτλ. Με τα δυο παρτάλια, τα center for, τα ψηλά, τα αργά. Παλαιολιθικό ποδόσφαιρο, φορτώματα χωρίς extreme, τραγωδία η ΑΕΚ. Γιατί να μην φύγω με 1-1. Γιατί να μην βάλω τρίτο στόπερ. 5 λεπτά, 10, 6 λεπτά. Θα κάνει δύο σέντρες. Εκεί που ήρθε ο Μιλιβόγεβιτς, θα ερχόταν ο Χατζη Ισαΐας. Μπαμ, θα την έβγαζε την μπάλα. Άσε ρε τώρα. Αυτή είναι η άποψή μου. Παίζει με αντιπιθέσεις, είναι πιο γρήγορος. Στην αντιπίθεση θα μας έβαζε εκεί πέρα δύο γκολ. Τελείωνε. Δηλαδή, άμα βάζει τον Τζάνο, μετά τέλος. Έφυγε, φιλιά. Ο ΠΑΟΚ δεν έχασε το παιχνίδι από το διαιτητή και από τις αντιπιθέσεις. Μόνο το έχασε και από τα χαφ πίσω. Το ποδόσφαιρο δεν είναι μπροστά, είναι και πίσω. Δεν είναι μπροστά, είναι και πίσω. Εντάξει, boys. Πάμε. Ναι. Έλα, φίλε. Εγώ είμαι Ραπτόπουλο. Μάλιστα, κύριε.
Καλημέρα, καλησπέρα, όπως και εδώ. Καλή εβδομάδα, κουτσί θα είναι. Μισοφαγωμένος είμαι πάλι. Δεν πάλι τα ίδια. Ρε εσύ, θα κάνεις καμιά ισοφαγγυρική παλινδρόμηση το βραδινή τρως τέτοια ώρα. Εντάξει, αντέχει η ομάδα, εντάξει. Ρε βρωμόσκυλο, θα σε χάσουμε καμιά μέρα. Όχι. Αφού μ' ακούς είμαι ωραίος τη φωνή, θα βλέπεις. Ναι. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, να μην μπούμε σε λεπτομέρειες. Έβαλες κάποια ερωτήματα, θα πω εγώ το καθένα με δύο κουβέντες. Ναι. Έτσι. Και αυτά τα άποψή μου και τα λοιπά, φυσικά άποψη του καθενός είναι, αλλά γιατί παρελάζεις. Αυτά θα γράφει ο Θουκυδίδης. Αυτή που ρε φίλε, τέτοια ώρα, ρε, χέσαι με τον Θουκυδίδη. Όχι. Ποιος Θουκυδίδης τώρα τέτοια ώρα, ρε φίλε. Δεν μ' αφήνεις την κάθε ερώτηση δύο κουβέντες. Ρε γλυκό αγόρι τώρα. Μας ακούνε και Αλβανοί και Ρώσοι τώρα. Το έβαλες ακριβώς γι' αυτό, το έβαλες το ερώτημα. Μας ακούει ο άλλος από πάνω που είναι ο Πασκάλ ο Μαύρος. Ποιος Θουκυδίδης, ρε φίλε. Και πρέπει να τιμάς και τους νεκρούς σου και τι ήταν και οι σημαίες και αυτά είναι γραμμένα από το... Εντάξει ρε φίλε, να τους τιμήσω τους νεκρούς με τι, με τα μπούτια της μαθήτριας που έχει φτάσει το βρακί της μέχρι το εδίο της να πούμε. Πρώτον, δεύτερον, πώς θα τον τιμήσω τον νεκρό, τον παππού, εγώ τον προπάπο να πούμε, όταν πάω εγώ στην παρέλαση και πλακώνω τη δεξί με τους χρυσαυγίτες και τους αριστερούς και γίνεται κόλος η παρέλαση. Συγγνώμη δηλαδή ρε φίλε. Αυτό, λοιπόν, έτσι τιμάς δηλαδή τους νεκρούς. Αυτό, είναι το δεύτερο. Μάλιστα. Αυτό τώρα είναι το δεύτερο που έρθει. Μάλιστα, πες ό,τι θες. Ναι. Εδώ, ποιος αριστερός, ποιος είναι αριστερός. Οι μεν κατηγορούν τους δε και τα λοιπά, ξέρω εγώ. Τους μεν τους είπανε. Στάσου ρε φίλε, αριστερή κυβέρνηση έχουμε, αριστερά έχουμε. Τι πες είναι αριστερός. Ο Τσίπρας είναι αριστερός. Τι είναι αυτό. Γενικότερα, σκοτώνονται δύο παρατάξεις ότι εμείς και εσείς. Η μία έχει 3,5, τώρα έγινε, ξέρω εγώ, πόσο έγινε, ξέρω εγώ, 30 τόσο κτλ. Δεν είναι ανάγκη να λέμε ονόματα. Και η άλλη είναι η κλασική που τους είπαν. Εσείς δεν φοράτε γραβάτα, το θέμα δεν είναι τώρα. Αν τώρα τελευταία δεν φοράνε γραβάτα γενικά οι άνθρωποι, κάποτε που φορούσαν γραβάτα, εσείς δεν φοράτε γραβάτα, θα δίνετε στον περισσότερα μισά λεφτά, ξέρω εγώ, και θα λέτε και όχι. Και να τη βγάζουμε όλοι μαζί και το μαγαζί και τα λοιπά και ξέρω εγώ. Λοιπόν, τι γνώμη είναι να μετρήσει αυτόν τον άνθρωπο τώρα με αριστερή και τα λοιπά, έτσι. Λοιπόν, πάμε στα ποδοσφαιρικά. Πάμε καλά. Εγώ είμαι Ηρακλής. Μπράβο. Γιατί το λέω. Ναι. Γιατί ό,τι και να λένε, καταρχάς βλέπω οι παοκτήδες είναι σήμερα είναι βασιλικότερο του βασιλείου, είναι υπέρ του διαιτητή, είναι υπέρ του Ολυμπιακού, εμείς κάναμε, ωραία, χάσατε, κάνατε, τα λέμε κασκυριακή. Από εκεί και πέρα φάχτηκε, δηλαδή από 11 χρονών. Τότε ήταν ο Τζίτζης, δεν τα ξέρετε σε αυτά τα ονόματα. Η κάθε εποχή είχε το όνομά του. Ερχόταν και δεν είχε και αεροπλάνα τότε. Μάλλον εντάξει υπήρχαν αεροπλάνα, αλλά με πούλμαν ερχόταν. Και μέσα στο πούλμαν του Ολυμπιακού ή του Παναθηναϊκού του ξέρω, ήταν και ο διαιτητής μέσα μαζί. Πάμε να πάρουμε το παιχνίδι και φύγουμε. Λοιπόν, χτες σφάχτηκε ο ΠΑΟΚ, τελείωσε. Τώρα βάλτηκαν οι ΠΑΟΚτήδες σήμερα να είναι υπεράνω του διαιτητή και αυτό και όχι δεν ήταν έτσι και εμείς χάσαμε και εμείς κάνουμε και τα λοιπά. Εντάξει. Λοιπόν, από εκεί πέρα για τον Ηρακλή έκανε το λάθος, λέει και ο Κυριακή. Εγώ Ηρακλής, έτσι. Μα ποιος φυσικά θα κάνει λάθος αφού παίζεις με 3,5 παίχτες. Ο Κυριακής τρέπα. Μα από αυτούς 3,5 ένας είναι ο Κυριακής ή ο Χ, κάποιος άλλος. Λοιπόν, είναι σαν να ζητάς έναν άρρωστο που είναι στο κρεβάτι εκεί με ορούς, με τέτοια ξυλόγια, για να τον πεις σήκω πάνω και κάνε μονόζυγο. Φυσικά για να κάνει λάθη ο Κυριακής. Με ποιους παίζει, με μια εικοσάδα παιχταράδων και θα κάνει λάθος, που τρέχει από εδώ και από εκεί, ας πούμε. Αυτά. Μπάει. Δεν πάει, τι. Μπάει, τι, εγώ. Επόμενος, ναι. Έλα. Έλα, εγώ είμαι. Μάλιστα, κύριε, εσείς είστε. Έλα, ρε, Νεαπολίτη, είμαι που είμαι στην Αθήνα. Γεια σου, Νεαπολίτη, που είσαι εξορία στην Αθήνα. Καλά είσαι. Καλά είμαι, Νεαπολίτη μου. Ο προηγούμενος μεθυσμένος ήταν. Άστονα, ρε φίλε, ήπια το βράδυ, έφαγε ο άνθρωπος. Απ' μια σουρωτή να χωνέψει. Ναι. Λοιπόν, μπαμ, θα σα πω. Δεν έχω να σου πω και πολλά βασικά, εσύ τα ξέρεις αυτή τι γίνεται. Πες μου. Το παιχνίδι το χάσαμε μόνοι μας, έτσι. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Όταν τελειώνεις τις φάσεις, είσαι άξιος της τύχης σου. Σωστά. Δεν είναι μόνο ότι δεν τέλειωσες τις φάσεις. Είναι το γεγονός ότι βοήθησες χωρίς να θέλεις τον Ολυμπιακό από τον άξονα με παίκτες όχι μαρκαδόρους. Mm-hmm. Δεν έχεις παίκτες να μαρκάρουν. Πώς να σου το πω. Δεν έχεις. Μετά σε παίρνουν και στο ψηλό σου. Λέει αυτοί τα χάουνε. Αεβαίνει η ψυχολογία τους. Κατάλαβες πώς πάει. Δεν είναι θέμα ψυχολογίας, φίλε. Είναι και σε ντέρμπι είναι και η ψυχολογία.
Όσο τα χάνεις, τι παίρνουν θάρρος. Θα στοιχώσουν και στοιχώσανε. Ξέρω λοιπόν, να με τη διαιτησία εσύ ασχολείσαι. Ναι. Με τη διαιτησία ασχολείσαι. Εγώ. Ναι. Σε αυτό το μάτσο όχι. Ωραία, δεν θα ασχοληθώ κι εγώ. Απλώς θέλω να θυμάσαι κάτι. Σε αυτό το μάτσο όχι. 8 μέρες μετά τα επόμενα γενέθλιά σου είναι το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ωραία. Επειδή θα γίνουν τα ίδια που γίνανε χθες. Και χειρότερα θα γίνουν. Υπέρ του ΠΑΟΚ. Θα γίνουν και χειρότερα. Θα ναι, αλλά. Θα σας αλλά τι θα πεις. Ναι, αλλά. Ναι, αλλά. Τι να το κάνω εγώ να γίνουν δηλαδή. Και τι έγινε. Θα δεν με διαφέρει. Δεκα... Άμα είναι 10 βαθμούς πάνω και τι έγινε. Δεν με διαφέρει. Εντάξει, ήδη έχει τελειώσει ψηλό, έχει τελειώσει το πρωτάθλημα. Ξέρεις τι είναι να βλέπεις τον Ολυμπιακό να βάλεται ο πρόεδρος του. Να υποτίθεται ότι χάνει την ΕΠΟ. Ξεκινάει με ήττα στη Λάρισα. Δεν πάει καλά στην Ευρώπη. Δεν περνάει Champions League. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ λένε κάποιος πρέπει να πάρει το πρωτάθλημα φέτος. Και να είναι 28 Οκτωβρίου. Και να μην έχει κουράγιο να βγει εξής να μιλήσει. Να μην έχει κουράγιο ο Παναθηναϊκός να μιλήσει. Να μην έχει κουράγιο ο ΠΑΟΞΙΣ να μιλήσει. Δεν έχει κουράγιο. Δεν είναι όλοι μόνοι του. Δηλαδή, Σεπτέμβριο χτυπάμε πρωτάθλημα. Στην παρέλαση τη 28η, να πούμε, χάσαμε το πρωτάθλημα. Δηλαδή, τι. Είναι ξενέρα αυτό. Ξενέρωμα είναι. Ξενέρωμα. Κάτι ακόμα θέλω να πω. Διακρίνω, ξενέρω το λαό. Κάτω. Ναι. Κάτι ακόμα θέλω να πω. Παρακαλώ. Την Τετάρτη παίζω πάω κύπελο. Εδώ με τα τυριά, ναι. Δεν παίζει, εδώ στη Λάρισα παίζει. Ναι, με τα τυριά παίζει. Ωραία. Επειδή ο κύριος Σίβιτς, ναι, μάλλον κάποιο παίχτη του, νομίζω ότι βγήκε από ολοκό. Σωστά. Για ποιον μιλάς. Κατάλαβε για ποιον μιλάω. Ναι. Τώρα που θα τον καλέσει να τον πει για να παίξει, πρέπει να τον πει αυτός ο κύριος, πάρε τα ρηπαπά μου, τώρα δεν παίζω. Αντιεπαγγελματικό αυτό που λες. Όχι φίλε. Γιατί δεν γίνεται να αφορά αυτός ο κύριος το μαύρο το πουλί, να σύμπτωση παραλαμβανόμενο, υπάρχουν ένα σύμπτωση. Μάλιστα. Και να φοράει και το 10. Ποιο 10 θα φορέσεις ρε. Ποιο 10 θα φορέσεις. Να τον βάλει πάγκο και ο κύριος Φανούρη θα του πει κύριε Εβίτς πάρε τα ρηπαπά μου τώρα δεν παίζω. Που δεν με χρησιμοποιείς. Είναι χαρακτήρες. Γιατί πες μου εσύ, ναι, ότι δεν θα έβαζε στο ένα γκολ αυτούς, σε αυτές τις φάσεις. Πες μου εσύ ότι δεν θα έβαζε. Κοίτα, θα είχα ταχύτητα εκτέλεση, θα είχα χώρο μεγάλο. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Εγώ το είπα, δεν τον αφήνεις εκτός 18. Ωραία. Και τον Γκάνιας που τον βγάζει, καλώς τον βγάζει Κώστα. Γιατί έχει κίτρινη κάρτα. Άκουσε με. Και το βγάζει έξυπνα, γιατί θα τη φάει την κόκκινα. Ναι. Το ξέρεις το εύκολο. Είσαι ο μοναδικός κόφτης. Το ξέρω, έπρεπε να το βγάλει, δεν γινότανε. Ναι. Ας έκανε άλλη κίνηση. Ναι. Ας έκανε άλλη κίνηση. Έπρεπε να το βγάλει, γιατί θα τρώγε και άλλη κάρτα μετά. Δεν γινότανε. Μάλιστα. Και ο Βαρέλα είναι ύποπτος, να ξέρεις. Μην το περνάς μπάι για το αυτόν γκολ. Άμα ήταν φίλε ύποπτος, δεν θα βάζε τον γκολ προηγουμένως. Το έβαλε τον γκολ, αλλά το αυτογκολ όταν είναι και ο Γλύκος το φωνάζει και ο Μάτος είναι από πίσω και σε έρχεσαι ένα μέτρο πίσω και κάνεις υπερπροσπάθεια. Τι για να τη βγάλεις, εσύ την έβαλες σου καλά και από επιθετικός πλάκα. Πήγε με το λάθος πόδι, ρε φίλε. Λάθος πόδι, να. Και, έχει φάει και μια γωνιά από τον Ιντέγε, έτσι. Να μην ξεχνιόμαστε. Πιο πριν. Ναι. Έφαγε τα χείλη του, ναι. Τα χείλη του, ναι, με κραγιόν εκεί τα έβαψε λίγο, εντάξει. Bye bye. Να σε καλά. Καλό βράδυ. Yeah, yeah. Καλή κουτσή εβδομάδα. Πάμε στον επόμενο κύριο. Μάλιστα. Γεια σου Κωστή. Καλώς τον κύριο Κώστα. Τι κάνεις. Έλα. Λοιπόν, είδα τον Παναθηναϊκό σήμερα. Ναι. Στο πρώτο τέταρτο έπρεπε να κερδίσει με 3-0. Μάλιστα. Και στο δεύτερο αγωνιστική καθίζηση. Εγώ ήμουν γυμναστήριο, δεν τον είδα. Και δεν είναι η πρώτη φορά που το παρατηρώ αυτό στον Παναθηναϊκό να πέφτει κατακόρυφα στο δεύτερο ημίχρονο. Οι Βεργιώτες έχουν να παραπονούνται. Διότι γύρω στο 70-75 λεπτό ο Κουντρουμπής σε σούτ του Βεργιώτη αποκρούει στην κενή την αισθία με το χέρι και δεν δίνεται πέναλτι και κόκκινη κάρτα. Φίλε μου, δεν τόδα, πες μου ότι ναι, σου λέω εγώ τι έγινε. Δεν τόδα γλυκό μαγόρι. Ναι. Ακολούθως κάνει ο Μπαλάφας ένα εκπληκτικό γκολ. Ναι, το είδα αυτό. Ένα μονοκόμματο. Ναι, χαμηλό, ναι. Λοιπόν, και ισοφαρίζει. Το ψιλοπνίγει πάλι ο τερματοφύλακας. Όχι, τώρα το κάνει και μέσα πήγε, βρε, τι πνίγει. Λοιπόν, και επίσης, για την ΑΕΚ θα πω... Τι ευλογία για την ΑΕΚ είναι, θα πω... Τι ευλογία είναι, συγγνώμη που σε διακόπτω, ναι, να ισοφαρίζεις από την πίσω γραμμή. Τι ευτυχία είναι, ρε φίλε. Βέβαια. Να έρχεται ο Χαφ από πίσω ο κεντρικός. Ναι.
που είναι αμυντικός και να με πιάνει ένα σούτ γιατί έχει καλά πόδια ο Μπαλάβας, γέρος, ξεκούτης, αλλά τα ποδάρια του είναι καλά και να με ισοφαρίζει, ρε φίλε. Και να μην μπορώ να κερδίσω το Χαροντάκι, ρε φίλε, και τον Μπαλάφα, ρε φίλε. Ακριβώς. Είναι για αυτοκτονία, ρε φίλε. Ακριβώς. Ναι. Και επίσης για την ΑΕΚ θα πω ότι μέχρι τώρα είχε 5 λήψεις βασικές. Και αυτές ήταν μία ο Γκάλο, 2 ο Σιμόες, Ρίσο Βάρκας. Σιμόες, κάτσε. Τι Σιμόες. Τι ο Σιμόες μπήκε στο δεύτερο μήχρονο. Συγγνώμη, δεν είναι απουσία. Είναι βλακία που δεν το βάζει. Τι απουσία είναι. Και ο Παπίτο. Ο Παπίπετο. Ναι. Και ο Παπίτο. Ναι. Τώρα στην Τούμπα ναι. που θα παίξουν κομπλέ, ναι. θα τους δω πώς θα σταθούν. Πώς θα φάνε, ναι. Έτσι λες εσύ. Έτσι λέω εγώ, ναι. Έτσι λες εσύ, καλά, έχει δικαίωμα να λες. Ναι. Έχει δικαίωμα να λες. Αλλά όλοι περιμένανε, ο ΠΑΟΚ, κάθε αγώνας είναι και διαφορετικός, σωστό, να ξέρεις. Σωστό. Όλοι περιμένανε μετά την εμφάνιση της Καμπάλα, ο ΠΑΟΚ να διασυρθεί. Είδες τι έγινε. Ναι. Έπρεπε να θέλει τουλάχιστον ισοπαλία, αλλά και να κερδίσει ακόμη. Τώρα, για μένα η διαιτησία εκεί που επηρέασε ήταν το 88 λεπτό που ο Μποτία πήγε να πάρει τα νιάτα του Ροντρίγκες. Ναι. Εκεί. Αλλιώς του Μιλιμπόγεβιτς δεν είναι κόκκινη κάρτα. Ναι. Του Μιλιμπόγεβιτς δεν είναι κόκκινη κάρτα. Γιατί πλέον αυτό ο τελευταίος παίχτης πέθανε. Αυτό που λένε είναι σε προφανή θέση για γκολ. Και δεν ήταν σε προφανή θέση για γκολ όταν ανατράπηκε ο Κλάους. Τώρα, για μένα, από την αρχή το έχω πει και θα το επαναλάβω. Να το πεις. Ότι ο αδύνατος κρίκος του ΠΑΟΚ είναι ο προπονητής του. Μάλιστα. Γιατί. Πώς. Γιατί. Διότι είναι άπειρος. Άπειρος. Διότι είναι άπειρος. Δεν αναβαθμίζεις έναν προπονητή από την ΚΑΠΑ-20 να τον πας αμέσως στην πρώτη ομάδα. Με ποια δεδομένα το κάνεις δηλαδή. Το ίδιο δεδομένο που όταν φύγει ο Ήβης θα έρθει ο Γκαρσία. Γιατί κάνει τα δάχτυλα. Τι είπες, δεν άκουσα. Με το ίδιο σκεπτικό που θα φέρουν τον Γκαρσία για λαϊκισμό. Επειδή κάνει τα δάχτυλα. Συγχαρητήρια. Δηλαδή αυτό το πράγμα εάν το δούμε και αυτό, καλύτερα να μην ασχολούμαστε με αυτήν την ομάδα. Ναι, όχι, γιατί. Εάν το δούμε και αυτό, εγώ δεν πιστεύω ότι είναι δυνατόν να γίνει. Κάτσε τώρα, φίλε μου, εδώ είδαμε το Μανολά να σηκώνει κύπελο με την ΑΕΚ ως προπονητής της δεύτερης ομάδας. Τι να πούμε τώρα δηλαδή, δεν το σήκωσε. Κοίταξε, ο Μανολάς ήταν υπηρεσιακός. Εντάξει, υπηρεσιακός. Σε παρακαλώ, ήταν υπηρεσιακός για 2 εβδομάδες, γιατί δεν υπήρχαν περιφέρεια πρόσληψης. Μάλιστα. Άλλου προπονητή. Είδες τον Γκετσπάγια, μόλις έχασε τα αποδυτήρια, πήρε δρόμο. Πήρε δρόμο. Εντάξει. Γεια σου, Κωστή. Να πας στο καλό. Δες πώς μοιράζονται τα γκολ στον Ολυμπιακό, σκοράρουν όλοι. Λέει ο 580. Ο άλλος λέει, κάνουν τις φάσεις στα εξτρέμ διότι τους λέει ο Ήβης να μπαίνουν μέσα, διότι δεν υπάρχει κάθετη από το κέντρο και είναι νομίζω αρκετά εγωιστές να φορτώνουν με σέντρο στον Κλάους. Και συμφωνώ με τον φίλο από την Ιταλία ότι είναι πολύ γρήγορη για τον Κλάους. Ο Βασίλης ο καθηγητής. Πρώτο τελευταίο για σήμερα. Καλημέρα. Καλησπέρα, Κωστά. Καλώς τον. Συγγνώμη λίγο για τη φωνή, αλλά ξέρεις, οι μέρες είναι λίγο δύσκολες. Έχεις γρατζουνισμένο λαιμό. Λίγο, ναι. Πάει να μου γρατζουνίσει και εμένα. Εγώ θέλω να σου πω για αυτά που έλεγες για τα πολιτικά, για την νεολαία κλπ. Ναι, πριν μου πεις, έχει ένα μήνυμα. Μισό λεπτό. Έχει ένα μήνυμα, ένας 18 χρονών, λέει, επειδή είμαι 18 και πέρσι έκανα τελευταία φορά παρέλαση, ισχύει ότι πάνε περισσότεροι για την ποζιέρα και για να κάνουν εντύπωση και λοιπά, για την ποζεριά, ναι, και να κάνουν μάθημα εννοείται ο βασικός λόγος και να χάνουν μάθημα.
Μια χαρά ξέρουν όλη την ιστορία, όμως το θέμα είναι ότι δεν το ρυβρίσκω κάτι σημαντικό ή καλύτερα χρήσιμα. Μέσα σε αυτούς λέει και εγώ. Και ο άλλος λέει, επειδή είμαι εκπαιδευτικός και έχω καθημερινή επαφή με την νεολαία, εδώ και 12 χρόνια τους έκανα σήμερα ανοίξη για 28 Οκτωβρίου και ξέρεις τι μου είπαν, λέει ο καθηγητής. Ας τα φτάρε δάσκαλε να πούμε για την Παοκάρα ή κανένα καλό μωρό στο Facebook. Έχεις, λέει, Βασίλης καθηγητής, σημείωση, θέλω κτηνίατρο από τους λίγους που ξέρουν μπάλα. Θα είναι εδώ αύριο. Σε ακούω με προσοχή. Πάμε τώρα. Επειδή λείπει ένα τηλέφωνο μεγαλύτερη, δεν πήρε κάποιος μικρότερος, θέλω να σας πάρω τηλέφωνο. Είναι η πρώτη φορά που μιλάω στο ραδιόφωνο, δεν ξέρω άμα δεν είμαι πολύ παραγωγικός. Ναι, δεν είσαι φορμαρισμένος, θα σου βάλω κάτω τη βάση. Εγώ σου λέω ότι καταρχήν ότι αυτό που είπες ότι αν οι Έλληνες πρέπει να μάθουν την ιστορία τους και τέτοια και ότι πρέπει να τη διαβάζουν κλπ. Θεωρώ δικιά μου άποψη ότι οι Έλληνες ποτέ δεν μάθαν την ιστορία τους. Ποτέ. Κανείς δεν διάβασε σε βάθος την ιστορία για να τη μάθει. Σε βάθος. Γιατί άμα το πάρεις ιστορικά από το 1900 και μετά γίνονται συνέχεια τα ίδια πράγματα ανά 30 χρόνια. Από εκεί και πέρα τώρα θέλω να κάνω μια ερώτηση σε εσένα λοιπόν, που είσαι πιο μεγάλος από μένα. Καταρχήν με επιτρέψεις τον ελληνικό, έτσι για, όπως είπες. Ναι, για να σε ακούσω. Εσείς όταν ήσασταν μικροί και υπήρχαν παρελάσεις ή οτιδήποτε τέτοιο, τι κάνατε, τι σκεφτόσατε? Τα ξύναμε, φίλε. Οι περισσότεροι. Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ. Και να σου πω και κάτι άλλο. Εμείς τα ξύναμε και παραπάνω, γιατί δεν είχαμε και καμιά Χρυσή Αυγή. Και άμα βλέπαμε και κανέναν άκρο δεξιό, ήταν δακτυλοδεικτούμενος. Πρόσεξε να σου πω. Δηλαδή, εγώ στο σπίτι μου απέναντι, στην Ανατολική Θράκη που έμενα, το 1985, ήταν ένα μικρό σπιτάκι που το είχαν κάνει ΕΠΕΝ. Και το τι γέλιο έπεφτε με τους ΕΠΕΝΙΤΕΣ δεν λεγόταν τα χρόνια του ΠΑΣΟΚ. Ξαφνικά λοιπόν, αυτοί που ψηφίζαν ΠΑΣΟΚ και τα παιδιά τους γίναν Χρυσαυγίτες. Δεν έχουν λεφτά να φάνε άλλα. Κατάλαβες τι γίνεται. Δεν έχουν ένα αλλού γκρίσουνε χρήμα κρατικό και το ρίξαν στον πατριωτισμό. Εγώ δεν μασάω από αυτά βέβαια όμως. Σε ακούω τώρα. Πάω λίγο, επειδή κάνει την πλάμασα, είναι να στο πάω λίγο αλλού. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Πάνω που γουστάρεις. Μου λέει ο άλλος τώρα, ας πούμε η μεγαλύτερη, ακούω, μου έρχεται η άλλη με το βρακί απ' έξω και με έχει το άλλο. Δεν είναι προσβλητικό για μένα, αν θέλω να τιμήσω τους προγόνους μου. Αν θέλω να δουν τα μπούτια και να κάνω και καμιά χειροκλήκανο, ξέρω εγώ, καλό μου είναι. Αλλά άμα θέλω να τιμήσω τον νεκρό, δεν είναι καθόλου καλό. Δηλαδή, το να πάει η χείρα με μήνυ, ξέρω εγώ, στην κηδεία και να τραβάνε όλοι, ξέρω εγώ, το γιαραμπί, είναι ωραίο να το βλέπεις, αλλά το νεκρό δεν τον τιμάς έτσι. Το κατάλαβες. Δεν ξέρω βέβαια αν γίνομαι αντιληπτός. Ναι, σε ακούω εγώ τώρα. Παρακαλώ, ναι. Εγώ συμφωνώ μαζί σου και εγώ και εμένα δεν μ' αρέσει, ας πούμε. Άμα εσύ είσαι βαθιά, ας πούμε, πώς είναι η αισθήμη στη θρησκεία που έχει την Εκκλησία, αυτό δεν θα έπρεπε να σε απασχολεί καν. Εσύ θα κοιτάξει τη δουλειά σου. Δεύτερον, όλοι αυτοί οι υπερεθνάρχες τώρα που το παίζουν ιστορία και εμείς. Υπερεθνάρχες, άμα ρίξει η Μέρκελ κάνα συσίτιο από πάνω, ποιος θα αρπάξει εναντίον της Ελλάδος, θα γίνει της Μουρλής. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Εσείς οι παλιοί, ας πούμε, που ήσασταν. Εμείς οι παλιοί, φίλε, και οι παλιότεροι είμαστε ανήθικοι άνθρωποι. Είμαστε ανθέληνες και κοπρίτες. Ωραία. Άρα λοιπόν κριτική για πατριωτισμό και ιστορία και αυτά. Και εσείς οι νεότεροι θα ήσασταν το ίδιο με εμάς, γιατί έχετε το ίδιο DNA, απλά δεν μπορείτε να είστε κοπρίτες. Πέσατε σε δυσκολία. Οπότε μακάρι να μάθουμε να ζούμε έτσι και να μάθουμε, τέλος πάντων τώρα, αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Δεν είναι μαθά πολύ καθόλου από αυτό της καινούριας γενιάς, της παλιάς γενιάς που είναι πιο. Εγώ τις γενιές τις βλέπω ίδιες. Ο κοπρίτης δηλαδή κοπρίτης είναι. Είτε είναι η γενιά πρώτη είτε δεύτερη. Συμφωνώ απόλυτα. Και να σου πω κάτι για την μπάλα λίγο, για τον μπάλα. Θέλω να πω μια άποψη που νομίζω δεν έχει υποθεί. Και έτσι τα βλέπω εγώ τώρα, δεν θέλω να πω σε την πύρο. Ρε πες ότι γουστάρεις, η γνώμη σου, σιγά οι άλλοι που λένε γνώμη είναι καλύτεροι. Για λέει. Πιστεύω ότι ο Τζάλμα είναι καλός παίχτης αρκετά. Είναι σπάνιος για τον ΠΑΟΚ. Είναι παίχτης ο οποίος κάνει πολλά πράγματα που στην Ελλάδα δεν είναι εύκολο να τα βρεις σε χα. Ποιος, ο Τζάλμα. Ο Τζάλμα κάπου. Πιστεύω ότι χθες κάνει κάτι τεράστια ευκαιρία στο ΤΕΤ. Αλλά να σου πω κάτι, στο λέω αλήθεια. Δεν πρόκειται ποτέ εγώ σαν οπαδός, γιατί είμαι προπονητής. Αυτό θέλω να κάνω όταν μεγαλώσω, αυτό δεν πάει και να κάνω. Βέβαια στο εξωτερικό. Είμαι και σε μια σχολή στο εξωτερικό προπονητικής κλπ. Τώρα γύρισα για 28η. Αυτό που θέλω να σου πω εγώ είναι ότι δεν μπορώ εγώ σαν φίλαθλο και σαν οπαδός του ΠΑΟΚ να κατακρίνω και να καρατομήσω και να διαλύσω έναν παίχτη από μία φάση ή από 10 φάσεις. Από τέλος πάντων κάτι στιγμιαίο και θα σου εξηγήσω το λόγο. Ο Κάμπος δεν είναι αδιάφορος όλο το μάτς. Μπορεί να είναι και πιο παθιασμένος παίχτης του ΠΑΟΚ μέσα. Το ότι κάνει 5-10 λάθη
δεν μπορείς να τον κατακρίνεις. Για μένα προσωπικά έτσι όπως είδα το μάτι είναι πολύ πολύ πιο κρίσιμο. Λοιπόν, ότι... αυτοί οι οποίοι... Συγγνώμη, να τελειώσω ένα δευτερόλεπτο. Ναι. Ότι είναι πολύ πιο κρίσιμο το ότι ο ΠΑΟΚ ισοφαρίζεται στο σημείο που ισοφαρίζεται από το ότι τρώει γκολ εκείνο το σημείο. Αν ο ΠΑΟΚ τελείωνε 0-1 το μάτι θα κέρδιζε 80%. Το ημίχρονο, συγγνώμη. Αν κέρδιζε το ημίχρονο 0-1, 80% θα το είχε πάρει το μάτι. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Εντάξει. Αυτό πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ μόνο συγχαρητήρια του από την διαδικασία είναι η καλύτερη εμφάνιση που έχω δει εγώ ποτέ στο Καραϊσκάκι. Και πιστεύω ότι η ομάδα ήταν πάρα πολύ καλή. Είναι λάθος το ίδιο για μένα που βγάζει τον Κάνιας. Είναι λάθος που ο Περέιρα είναι εκτός αποστολής. Και είναι λάθος που έφυγε ο Κάτσε το καλοκαίρι γιατί δεν πήραμε κάποιον παίκτη με αθλητικά χαρακτηριστικά. Θέλουμε παίκτη στο κέντρο που να έχει αθλητικά χαρακτηριστικά, να έχει 40 μέτρα του γηπέδου από την άμυνα προς την επίθεση εύκολα. Αυτό δεν το έχουμε δυστυχώς και χάνουμε πάρα πολύ σε αυτό. Αυτή είναι η δικιά μου η άποψη, Κώστα. Καλή ξεκούραση στο τρίμερο σου. Φιλιά. Καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ. Τελευταίος για σήμερα. Γεια σου, Ραπ. Καλώς τον. Τι κάνεις? Με γρατζούρισε ο λαιμός μου ο Ρουφιάνος, λέγε. Μ' άρεσε η ποζιέρα που είπες. Σου λέω μικρός ποζεριά, εσύ λες ποζιέρα. Ποζιέρα είπα. Αγράμματος. Ποζιέρα είπες. Ναι. Λοιπόν, καταρχήν, η Άννα προηγούμενο που είπε πάω Κλάρισα, παίζει στην Τούμπα, δεν παίζει στο... στη Λάρισα. Εδώ παίζουν, ναι, μωρέ, ναι. Και δεύτερον, μια ερώτηση θέλω να σου κάνω. Βγήκε στο Sport FM. Και είπες για το Βάζελο εκεί πέρα, θα είπες αυτό που πιστεύεις τέλος πάντων. Και δεν σε ξαναβγάλανε, βγήκες 4-5 φορές. Ναι, τους είπα, θα με αφήνετε να λέω αυτά που θέλω. Ωραία. Λέει, δεν βρίζεις, δεν αμαλώνουμε, ωραία, αλλά την μπάλα θα λέω αυτά που θέλω. Ναι ρε, μια ερώτηση θέλω να σου κάνω. Ναι. Στο τηλεάστη εκεί πέρα, στο Άρτ, πιέζεις τον Αλέφαντο. Ναι. Αν εκεί δεν σε πλήρωναν, στον Αλέφαντο θα είχες ίδια συμπεριφορά από ναι, την ίδια, ίδια. Τον Αλέφαντο το σκηνοθετώ. Εγώ τον Αλέφαντο το σκηνοθετώ. Γιατί ο Αλέφαντος να κάτσει 7 χρόνια σε ένα κανάλι συνεργασία δεν υπήρχε περίπτωση. Τρελό είναι, τρελό είναι. Δεν κάθισε σε ομάδα 3 μήνες. Πρέπει μόνο να το γλύπεις δηλαδή για να κάτσει μαζί στο κανάλι. Όχι, τον Αλέφαντο τον ερωτάς πράγματα, τον εκρήγνεις με τις ερωτήσεις σου. Φυσικά θα το πεις τι καλός προπονητής που ήσουν. Αυτό αλήθεια είναι. Και από την άλλη μεριά. Και ο Καρατζαφέρης. Και ο Καρατζαφέρης, φίλε, κοιτάξτε να δεις. Σκηνοθεσία τον Αλέφαντο μόνο ο Ραπτόπουλος μπορεί να τον κάνει. Κανένας άλλος. Ναι, οποιοσδήποτε δημοσιογράφος. Τι άκου εμένα. Πτυχιούχος. Πανεπιστημιούχος. Κάτσε με τον Αλέφαντο ένα μήνα σε κανάλι, δεν μπορεί να συνεργαστεί. Ή θα φύγει ο Αλέφαντος, ή θα φύγει ο άλλος. Ο Αλέφαντος είναι ειδικής μεταχείρισης άνθρωπος. Εγώ πιστεύω, επειδή σε ακούω τόσα πολλά χρόνια, ότι αν τυχόν δεν σε πληρώνουν εκεί στον Αλέφαντο, θα έχεις πλακωθεί με τον Αλέφαντο σε 2 μέρες, δεν θα άντεχες. Δεν πλακώνομαι με τον Αλέφαντο που είναι 78 χρονών. Σε καμία των περιπτώσεων. Ο Αλέφαντος δήλωσε. Τώρα αυτό που λέγει και έλεγε για τα πολιτικά και πέρα λέγει σε λακαμάς και φώναζε και. Για ένες ήταν. Ήταν για το μουρλοκομείο έτοιμος. Τον ηρεμήσαμε, ρε φίλε, του δώσαμε το χάπι. Πώς κρατήθηκες και μιλούσες ήρεμα κτλ. Που έκανες πίσω δηλαδή. Φίλε, για να κρατηθεί η εκπομπή, ξανά στο λέω. Τον Αλέφαντο τον πήρανε στο TV Μακεδονία. Σε ένα μήνα τελείωσε. Όπως και στις ομάδες. Ο Αλέφαντος, για μας, για μένα και τον Καρατζαφέρη, κρατάμε εκείνα τα σημεία που 7 χρόνια μας έμαθε να βλέπουμε καλύτερα το ποδόσφαιρο. 7 χρόνια είσαι εκεί. Εγώ, ναι. 16. Στο τηλεάστη 16 χρόνια. 16 χρόνια είμαι. Οκ, αυτό που λέγεται. Και να σου πω και κάτι άλλο. Πες. Μια φορά πριν έρθει ο Αλέφαντος ήταν ο Γεωργίου εκεί. Ναι. Και ήταν ένα αυγό εγώ από Θεσσαλονίκη στο ίδιο. Το έχω ακούσει. Το ναι. Έχω ακούσει σε αυτά τα ναι. Κόμματα που κάνεις. Ότι αυτό γινόταν να βγεις εσύ. Κοίταξε να δεις φίλε. Εγώ αν ήταν να πάρω εκπομπή σε μεγάλο κανάλι θα την έπαιρνα. Επειδή όμως τους λέω, εγώ λέω αυτά που θέλω. Ο Αλέφαντος όμως είναι σκηνοθετικό το όλο ζήτημα. Και επίσης, εγώ με τον Καρατζαφέρη, τον Αλέφαντο, τον εκμεταλλευόμαστε σε εισαγωγικά. Γιατί βλέπουμε, κρατάμε τα θετικά. Γιατί να μην κρατήσω εγώ το θετικό από τον Αλέφαντο. Γιατί να μην κρατήσω το θετικό. Αυτά μια που είπε. Άμα έβγαινε πανελλήνια με τον αφορμητισμό που έχει και το γύρο που βγάζει, την εκπομπή αυτή εκεί που βγαίνει, θα την είχε. Ούτε καν για πρωινό. Ναι,
θα την είχε την εκπομπή που βγάζω σε Πανελλήνες Ευέλειας κανάλι. Σε ένα μήνα ο υπουργός, θα το πω εγώ. Σε ένα μήνα ο υπουργός ή ο Μητροπολίτης θα την είχε σταματήσει την εκπομπή. Με οποιοδήποτε κόμμα και οποιοδήποτε Μητροπολίτης. Γιατί στην Ελλάδα. Άκουδο. Στην Ελλάδα για να ακουστείς αυτό που θέλεις, ή πρέπει να είσαι σε πολύ μικρό κανάλι ή από το YouTube. Όταν βγαίνει ο άλλος στο Sport FM και του λες για τον Μπέρ και τον άλλον και σε σταματάει. Όταν πας στο έψιλο κανάλι και μιλάς και σε σταματάει. Άκουδο φίλε. Εγώ μπορώ πολύ εύκολα να μεταλλάξω το χαρακτήρα μου. Δεν νομίζω. Ναι, αλλά, μπορείς, ναι, αλλά εγώ όμως, επειδή ας πούμε έχω πάρει και μια ελευθερία. Γι' αυτό σε ερώτησα, κατάλαβες. Ναι, δεν μπορώ την ελευθερία να τη δώσω πίσω. Και να σου πω και κάτι άλλο. Θα σου πω μια αλήθεια. Δεν αξίζει τον κόπο σαν επαρχιώτες να μας βλέπουν ότι για 1000 ευρώ και 1500 ευρώ, ενώ οι άλλοι παίρνουν εκατομμύρια, να πρέπει εγώ να αλλοιώσω το χαρακτήρα μου για 1500 και 2000 ευρώ. Δεν τον αλλοιώνω. Αφού αυτά μπορώ να τα πάρω από εδώ. Γιατί να αλλοιωθώ? Άμα είναι να αλλοιωθώ, θα τα αρπάξεις. Να αρπάξω μια χοντρή αυτή, να σώσω την κόρη μου και να τελειώνω για να ζήσει και η γυναίκα μου που δεν θα έχει σύνταξη όταν ψοφήσω εγώ και θα πάει στο γεροκομείο. Να την έχω ένα 400, 450, 500 όταν ψοφήσω, να έχει να περάσει 10-15 χρόνια. Τι να κάνουμε δηλαδή, να κάνουμε τους μαλάκες με συγχωρείς για 1000 ευρώ. Ή μου είναι δύσκολο εγώ να συμβιβαστώ? Για 1000 ευρώ και 2000 ευρώ, εγώ δεν συμβιβάζομαι. Το κατάλαβε το έργο. Σε φιλώ. Σε αγαπώ και να πάμε καλά, για ύπνο. Να είστε καλά. Τον πήραμε και 12 λεπτά τον Ιχολύπτη παραπάνω. Εντάξει. Άμα ήταν ο Λελίδης εδώ θα μας είχε πλακώσει. Θα σηκωνόταν να έκανε μανούρα να πούμε. Και αύριο μέρα είναι. Και κύπελο. Και θα έχουμε ένα μετάδοση. Το πρώτο μάτς του Άρη, το επίσημο, στη Β' Εθνική. Κύπελο με τον Αιγινιακό. Στο στάδιο της Βέρειας. Μέχρι τότε έχουμε να πούμε πολλά και στις 2 και 4 το μεσημέρι. Θα υπάρξει μια πιθανόν πολύ μεγάλη συνέντευξη εδώ στο Αθλητικό Μετρόπολης, η οποία θα κάνει πάταγο και θα δημιουργήσει διάφορες φάσεις, διάφορες καταστάσεις. Πάλι με Κωστή Ραπτόπουλο, ο οποίος θέλει να κλέψει τη δόξα από τους υπόλοιπους. Φιλιά, 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 τη δόξα από τους υπόλοιπους.